Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι, θέλουν κι γυναίκα. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό απόγευμα σε όλους. Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι για τις 4 εδώ στους 95,5 των FM της Κακομοίρας με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων. Το Θανάση Καζαμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, αφού εκεί μπορείτε να κάνετε οριστική διαγραφή για το αυτοκίνητό σας, αρκεί να κρατάτε μόνο την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός στα χέρια σας και τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική λοιπόν διαγραφή, γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά στην καλύτερη τιμή της αγοράς, όλα με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και ένα το μήνυμά σου στο 54.340, Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα εσείς οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό
και δεν μπορείτε να στείλετε SMS και ξεκινάμε με ό,τι καλύτερο. Ψηλά 2-2 Κολομπός στο 85. Δεν πειράζει το βόλο Κολομπός. Όχι, καθόλου. Από τη σέντρα του Ζέκα, από τη θέση του δεξιού μπακ, το ξεπέταγμα σαν κόμπρα. Ο Δημήτρης Κολοβός, το άνοιγμα του Φορτούνη, η ιδέα να βρει τον Ζέκα, η σέντρα του Ζέκα, σε μια φάση που θα μπορούσαν να τη διεκδικήσουν και ο Κολοβός και ο Κουλούρης. Να ξέρεις πόσο κόσμο πλήρωσες θες. Πλήρωσες κόσμο. Πλήρωσες. Μπράβο. Πάτε την Ελλάδα σας και πετάξατε στα σκυλόψαρα ρε. Με τους αργούς εχθές. Κάντε μια προσευχή στον Πιάνιτς. Παναγία να πούμε, το δώσε φώτιση να κάνει το ηλίθιο τάκλινγκ εκεί στον. Ο Πιάνιτς τα κάνει αυτό. Ο Πιάνιτς είναι πιανόλα να πούμε. Δεν είναι πιανόλα. Πιανόλα είναι. Δεν το δέχομαι αυτό. Πιανόλα είναι, να σου πω γιατί είναι πιανόλα. Τι που παίζει ο Πιάνιτς. Πες. Στη Ρώμα. Στην Γιουβέντους. Ποια Ρώμα είναι. Στη Γιουβέντους. Στη Γιουβέντους παίζει. Μάλιστα. Τι θέλει ο Πιάνιτς τώρα, να μπλέξει με τη Βοσνία. Είναι μπελάς η Βοσνία για τον Πιάνιτς. Όχι ρε, πες μου, είναι μπελάς. Απάντησέ μου σε αυτό. Πες τον κόσμο. Άντε πάλι. Γιατί δεν ξέρουν όλοι. Λοιπόν, ο Κωστής θες ήταν να κάνουμε δουλειά, κλασικά εξαφανισμένος από τη δουλειά. Βέβαια, είμαι αντιεπαγγελματίας. Λοιπόν, την ναι. Έπεσε στην παρμίτα, ναι. Έπινε εκεί του θυμού του. Ναι. Άραξε, περίμενε πόση ώρα πριν το παιχνίδι, έγραφε από εδώ, έβλεπε τον Άγγελο πώς κατεβάζει την ομάδα. Θα μας τα αναλύσει όλα αυτά. Τι να σε αναλύσει. Και ξαφνικά εκεί που το μάτι είναι 2-1, βλέπει τον Άγγελο να σηκώνει τον Κολοβό. Τι είπε εκείνη την ώρα. Φίδι Κολοβό που τον βάζει, του βάλει τον Κουλούρη και τράβα τον Δόνη πιο πίσω. Τι να πω. Λοιπόν. Εγώ φίλε, άκουσε να δεις. Έχω εισάγει στην Ελλάδα την ανάλυση του παιχνιδιού την ώρα του αγώνα. Ναι. Ό,τι στραβό ή ό,τι καλό, το έχουμε κάνει πρώτοι εμείς. Δηλαδή, είμαστε μάγκες γιατί εκτιθέμεθα την ώρα. Κάτσε ρε, περίμενε να πω το σωστό. Εκτιθέμεθα την ώρα του αγώνα, τη στιγμή που ή οσδήποτε δημοσιογράφος, μεγάλος ή μικρός, οπαδός ή όχι, την κάνει την κριτική μετά το μάτς. Ναι. Εμείς λοιπόν βρήκαμε με δική μου ιδέα και στο rapto.gr και στο Marmita Show, πώς το λένε. Πρωτοποριακό και είναι έξι. Πρωτοποριακό. Ναι. Βγαίνει λοιπόν ο Κολοβός. Εγώ, το Κολοβός, είναι Κολοβός. Έχει βάλει ο Κολοβός τέτοιο γκολ ποτέ στη ζωή του. Το βάλε. Το βάλε στην καμπούρα τη δικιά μου. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Το ότι το είπες εσύ. Ναι. Και ότι το βάλε. Το βάλε. Είναι στην καμπούρα τη δικιά μου. Ούτε ο Σταύρος Σαράφης. Ούτε ο Γρηγόρης ο Καραλαμπίδης, ούτε ο Αλέκος ο Αλεξιάδης. Έβαλε γκολ ο Κολοβός με το κεφάλι. Πες μου εσύ. Μου στέλνανε δελτία. Τι δελτία. Με 5 ευρώ πήρα 100, με 2 ευρώ πήρα 40, με 3 ευρώ πήρα 60. Τι είναι τούτο, λέω ρε παιδιά. Κινδυνεύω να με δίνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι στοιχηματικές εταιρείες. Οι ασφαλιστικές εταιρείες. Μην σε αναχωρήσει. Με το που λέει ποιο Κολοβό. Δηλαδή με συγχωρεί τώρα. Αυτό το πράγμα που ο κόσμος επέλεξε. Τι Κολοβός, εγώ το θυμάμαι τον Κολοβό στον Ατρόμητο, είχε βάλει ένα γκολ στον Ολυμπιακό. Περίμενε. Ξανά μανά δεν το θυμάμαι. Με το που σου ακούσαμε όλοι, τι. Επιλέξαν να ποντάρουν. Ναι. Τι σου λέει. Ότι με θεωρούν κάλτσα και ότι την ώρα του παιχνιδιού έφυγαν και την. Δίπλα σου πόσοι ποντάραν. Αλήθεια. Ένα μουσάτο κοντό άσχημο με μουσίδε ήταν. Πώ έβαλε, αλήθεια. 10 ευρώ και πήρε 170. 180 κάπου το κάπου. Το ψήφισανε κιόλα. Ναι. Το ψήφισανε. Μια χαρά. Σ' άρεσε αυτό το πράγμα της εθνικής εχθές. Σ' άρεσε. Δεν έχεις πάθει θλίψη με αυτό το πράγμα. Όχι. 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 Δεν θλίβεσαι. Που είδες 8 αργούς και ένα γρήγορο φορ. Όχι. Του κατέστρεψαν. Όχι. Τη γρηγοράδα του να πούμε. Όχι. Όχι. Θα πω για μία ακόμη φορά αυτό που είδα. Τι είδες. Τον λόγο που εκτιμώ ναι. Το σκακιστή, τον coach Άγγελο Αναστασιάδη. Σκακιστής. Ναι. Τι έκανε χθες το σκάκι. Το πόσο καλά διαβάζει ένα παιχνίδι και το πόσο ναι. Σωστά διορθώνει τα λάθη. Τι διορθώνει, τι διορθώνει. Έκανε το 3-6-1. Έβαλε το Δόνι σέντερφορ. Ένα γρήγορο είχαμε. Το βάλαμε σέντερφορ. Κάτσε λίγο ρε Γρηγόρη. Όλοι. Άρα είχαμε ένα φορ, ο οποίο θα πούμε δεν είναι φορ. Είναι κατά συνθήκη. Εξτρέμιν το παιδί. Είχαμε το Τυρμισάι, τον κάναμε Έλληνα. Τον Τυρμισάι, τον κάναμε. Έλληνα είναι. Από πού είναι Έλληνας, Αλβανός είναι. Άμα γίνει Ελλάδα-Αλβανία πόλεμος, θα έρθει με την τουφέκα έξω από το σπίτι σου, θα σε τραβήξει μια στα πλευρά, μπαμ μπαμ, και θα. Από πού είναι Έλληνας. Ή γεννήθηκε στη Ρόδο. Τι γεννήθηκε στη Ρόδο και στη Ρούσια. Μεγάλωσε στη Ρόδο. Ποια Ρόδο, ρε, Αλβανάκιας είναι. Ή γεννήθηκε στη Ρόδο, ή μεγάλωσε στη Ρόδο. Ναι. Και έχει πάρει την ελληνική υπηκότητα. Τι μου λες. Δηλαδή, άμα παίξουν Ελλάδα-Αλβανία πόλεμο, τι θα κάνει. Θα πάει με τους Ροδίτες ή με αυτούς που είναι στα Τύρανα. Λες κάτι τι λες κάτι, ρε. Αυτά τα ρατσιστικά. Αυτά τα ρατσιστικά αλλού. Ρατσιστικό είναι αυτό. Ναι. Δεν μου λες δημοκράτα. Εσύ που ναι. Είσαι ναι. Υπέρ του καπιταλισμού. Είμαι.
και υπέρ της κατάργησης του. Είσαι με τους δυνατούς και τους μεγάλους. Σε κάνει ρόμπα κολοβή ο Κολοβός. Και έρχεσαι τώρα για να μου πεις για τον Τουρμισάη. Λοιπόν, εφόσον δεν έχει άλλο και εφόσον το παιδί γεννήθηκε εδώ. Γεννήθηκε εδώ. Έλληνας. Και είναι Έλληνας, καλά έκανε και τον Έλληνας. Δεν κατάλαβα. Έχεις ακούσει κανέναν Έλληνα το λέει Τουρμισάη? Όχι. Άμα ήταν κλέφτης και είχε βιάσει καμιά κυρία και του λέγανε Τουρμισάη, θα τον έλεγε Έλληνα. Είχα ξάδερφο. Ξάδερφο είχε. Ξάδερφο. Ναι. Ιβάνοβιτς. Είχες ξάδερφο. Ιβάνοβιτς. Ιβάνοβιτς. Έλληνας. Η μάνα του Ελληνίδα. Ο μπαμπάς. Έλληνας. Ιβάνοβιτς. Ναι. Από πού ήταν και ήταν Έλληνας ο Ιβάνοβιτς? Προφανώς κρατούσε η σκούπια τους από Ρωσία. Άρα ήταν Ρώσος ο Ιβάνοβιτς. Έλληνας δεν ήταν. Άλλο. Πού γεννήθηκε, πού μεγάλωσε. Ιβάνοβιτς, ρε. Ναι. Ιβάνοβιτς. Υπάρχουν πολλά ονόματα. Δηλαδή, άμα πας και μέσα μου λένε Ιβάνοβιτς, θα σε πούνε, α, το φώτα του πολιτισμού έφερες εσύ. Με τον Περικλή, τον Αριστοτέλη. Θα σηκωθεί ο Περικλής και ο Αριστοτέλης, θα σηκωπανά να μαδούν κανένα σαν και εσένα και σαν και εμένα. Ναι. Θα πούν τι σχέσεις έχουν αυτοί με εμένα. Ενώ άδικα σαν τον Τσίπρα και τον Βουλγαράκι, χαρά που θα κάνει. Ο, καθόλου. Τι μου λες τώρα. Εντάξει. Ο Περικλής. Τι δουλειά έκανε ο Περικλής? Άμα δεν ξέρει το χρυσό αιώνα του Περικλή και την Αθήνα. Τι δουλειά έκανε ο Περικλή? Εάν δεν ξέρει τι έκανε. Άντε πάντα, Αθηναίος ήταν. Διάβασε, ρε φίλε. Ήταν Αθηναίος. Ναι, Ολυμπιακός ήταν. Εχθρός μας. Θα ήταν Ολυμπιακός. Από μικρό παιδί. Το Σύνταγμα και τη Βουλή. Ο Περικλής ήταν δικό μας Βορειοελλαδίτης. Βόρεια Ελλάδα είχε Βόρεια Ελλάδα. Με λάμπνα παχύ μίλαγε ο Περικλής. Εχθρός μας είναι. Λέγε αυτό και τα θέματα, μην ξηρίζει το μου. Ο Αριστοτέλης όμως δικό μας ήταν εδώ, από τη Χαλκιδική. Ο Χαλκιδική ήταν. Χωριά τη ήταν. Χωριά της. Τι ήταν, τη Χαλκιδική. Μάθε λοιπόν ότι. Για πάλι στη Χαλκιδική, ας συνομηθείς. Ότι οι πολιτικοί διδάσκονται από τον Αριστοτέλη σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Μπράβο. Εκτός από το δικό μας. Μπράβο. Τα δικά μας. Ναι. Μόνο στη φιλοσοφική μαθαίνουν Αριστοτέλη. Στη φιλοσοφική πανφιλόσοφη. Ναι. Όχι, ρε, εσύ. Ο άνθρωπος έχει γράψει απίστευτα πράγματα. Μπράβο. Τα εφαρμόσαμε εμείς. Ούτε καν τα διδάσκουν. Τότε τι μου το φέρεις σαν παράδειγμα. Ο Αριστοτέλης και ο Αριστοτέλης. Οι έξυπνοι όμως το εκτελεί. Πήγε σε ένα χωριό στα Στάγυρα, γεννήθηκε και έγραφε. Τον πετάξαν έξω οι Έλληνες με τις κλωσιές. Πώς πέθανε ο Αριστοτέλης, φτωχός σίγουρα. Ε, πένιτας. Λέγε Κόκκινη, πάνε στα θέματα. Πάνε στα θέματα, Κόκκινη, άσε τώρα την εθνική να πούμε. Φίδι Κολοβό. Ναι. Φίδι Κολοβό. Και κελαϊδάει. Ναι. Απίστευτο αυτό. Τι να σε πω τώρα. Αντί να πήρε παιδιά, συγγνώμη, εκτεθήκαμε. Τι εκτεθήκαμε. Κανείς δεν αμφέβαλε. Τι εκτεθήκαμε, μωρέ. Έπιασε ο Πιάνης να πούμε την κόκκινη κάρτα και ανεβήκαμε απάνω. Έκανε μαγικά ο Αναστασιάδης. Σου πω εγώ τι μαγικά έκανε ο Αναστασιάδης. Σοκράτης αργός, Σιώβας αργός, Κουρμπέλης αργός, Μπουχαλάκης αργός, Σάμαρης αργός, Φορτούνης αργός. Και έχουμε ένα μπακάκι γρήγορο. Σάμαρης αργός. Ο Σάμαρης, τι είναι γρήγορος. Τον περνάς για γρήγορο. Τον περνάς για γρήγορο. Για τα δεδομένα της εθνικής σου. Για από εδώ πέρα, ρε. Ένας Δόνης γρήγορος, σέντερφορ. Τον αχρίστευσαν τον Δόνη. Πήγε να την μπάλα από την πλευρά, σέντρα να πηδήξει ο Δόνης με το Φορτούνη. Τι να κάνει ποτέ γκολ με το κεφάλι. Αν βρείτε γκολ του Φορτούνη με το κεφάλι και του Δόνη, σφυρίξτε με και εμένα. Ταχύτητα στην αντεπίθεση δεν υπήρχε και από εκεί και πέρα βέβαια υπήρχαν τα ατομικά λάθη. Δεν υπάρχει ομάδα στον κόσμο επαγγελματική που να φάει γκολ με συρτό χτύπημα κόρνερ προς την περιοχή του πέναλτι και προς το Καρούμπαλο. Δεν υπάρχει στον κόσμο ομάδα επαγγελματική να φάει τέτοιο γκολ. Επίσης δεν υπάρχει στον κόσμο ομάδα επαγγελματική που να είναι στα 27 μέτρα το χτύπημα της μπάλας και να μην υπάρχει τείχος. Δεν υπάρχει ραδιόφωνο που να βγαίνει. Δεν υπάρχει ραδιόφωνο αυτό στον κόσμο που να βγαίνει ένας εξωγήινος. Ναι. Και να λέει, αυτό το μάτς είναι 2-0. Ναι, 2-0 το μάτς να είναι για 5-0 εκείνη, σε εκείνο το στιγμό. Ορίστε λοιπόν. Και να γίνεται 2-2. Μόνο εσύ. Θαύμα. Μόνο εσύ. Η Παναγιά της Μηχανιώνας. Ναι. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Τέλειος, θαύμα είναι. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Πάει τέλειος. Ο Θεός και η Παναγία δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Ο Άγγελος το είπε. Το ότι το λέει τι σημαίνει ότι εγώ πρέπει δεν να το υιοθετήσω. Πού μένει ο Άγγελος? Πού μένει? Στη Μηχανιώνα. Περαία πού? Περαία εκεί πέρα. Νέος επιβάτης. Πού είναι δίπλα το Μηχανιώνας, στα πόσα χιλιόμετρα? Ποια εκκλησία είναι εκεί? Της Παναγίας. Άρα λοιπόν έκανε το θαύμα. Πάει τελείωσε, το λέω εγώ. Δικαίωμά σου. Δεν πιστεύω. Εγώ που δεν πιστεύω, πίστεψα χθες. Τι. Πίστεψα στον Κολοβό, στην Παναγία, στην Τίνο, όπου θες πίστεψα. Αφού πήρε πόντα αυτή η εθνική ομάδα και έκανε και καθυστερήσει οι Βόζοι, μη φάνε τρίτο γκολ μετά το πρώτο ημίχρονο που είδαμε. Ε, τι να πω. Είναι τα θαύματα των θαυμάτων. Ο θαύμα. Σηκώθηκε ο Λάζαρος, αναστήθηκε, έκανε τζόκινγκ, πέρασε και την Πατουλίδη στα 100 μέτρα. Τέτοιο πράγμα έκανε ο Λάζαρος εχθές. Του είδε στο Σιώβα. Ραπ, τι κόλλα με τα επίθετα και την αντικότητα. Κάνε μια βόλτα στο κορδελιό μου και διαβατά να δει κάτι Έλληνε που οι Νιγηριανοί μπροστά του φέρνουν το σουγιδί. Χαρχαρχαρχαρχαρ. Πολύ ωραίο. Έχετε μπασταρδέψει τι εθνικέ. Έχετε κάνει του μαύρου Γερμανού. Του Γερμανού του έχετε κάνει να εδώ, πούμε Αφρικανού. Συγχαρητήρια στον κύριο τη αστυνομία. Ναι, τι φταίει ο κύριο αστυνομία. Θα πρέπει να ακούσει και το βίντεο. Τι φταίει ο κύριο αστυνομία, τι φταίει. Που έπαιρνε δακτυλικά αποτυπώματα. Η δουλειά του είναι.
δουλειά του είναι κόκκινε. Εσένα μα επί ο Ανδρώνη κάνει αβάντα, ξέρω εγώ, τον χορηγό αυτόν γιατί δεν κάνει. Τι καλά, καλάθια. Ο αστυνόμος είναι υπάλληλο. Μην τα βάζετε με τον αστυνόμο. Άστανε την αστυνομία ήσυχη. Τον αστυνόμο βρήκατε. Ο αστυνόμος είναι ένας φουκαράς, παίρνει 700 το μήνα, του παίρνει τηλέφωνο ο ανώτερος αξιωματικός, ο Γαλλονάς, που τον έκανε το ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία, να πούμε καριερίστα, ο οποίος παίρνει εντολή από το Υπουργείο και του λέει πάνε γράψε. Φταίει ο αστυνομικός. Εδώ ήρθε αστυνομικός στη Μαρμίτα, κάναν χασίσια μέσα να πούμε κτλ. Και λέει κάνει τη χορύπανση. Του λέω τι χορύπανση, δεν μύρισε, λέει εδώ πέρα. Αλλά εγώ δεν ξέρω. Του έδωσε κιόλα. Ναι, καλά λέω, δεν μύρισε. Και χωρίς κουκούλα. Ναι. Του λέω ρε φίλε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ήρθες λέω εδώ πέρα μέσα. Εσύ ενοχλήθηκες από τον αστυνομικό ή από αυτό που. Όχι, ρε παιδάκι μου. Είναι μία επάνω, στον τρίτο όροφο. Μία, ναι. Θέλει να κάνει σεξ με τον Χατζινάκο. Σου είπα. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Ο Χατζινάκος επειδή είναι εκλεκτικός, λέει δεν κάνω σεξ. Λέω θα μας στέλνει την αστυνομία κάθε φορά. Μήπως δεν φτάνει. Κάτσε. Σταμάτα ρε, σταμάτα ρε μεσημεριάτικα. Είναι κοντός να πούμε. Και ο Ρίζος ή το κοντός και ήταν εραστής. Κλείνει η παρένθεση. Δεν είπα ότι το παιδί δεν είναι εραστής. Λέω πως δεν φτάνει. Μπορεί να μην έφτανε. Ρε τι παιδί. Ρε θα με τρελάνει αυτός μεσημεριάτικα. Φωνάζει το 100. Μετά τις 11 η ώρα υπάρχει να πούμε η απαγόρευση. Λέει τη κοινή ησυχία. Και καλά κάνει. Είναι η ώρα κοινή και υπάρχει απαγόρευση. Υπάρχει απαγόρευση. Εμεί φωνάζουμε, κάνουμε, ράνουμε. 11 και 10 Ιουλίου έρχεται η αστυνομία. Το μαγαζί Ντεκές, να πούμε από τον Αλέξανδρο. Παφ, πουφ, παφ, πουφ. Ο Αλέξανδρος καπνίζει μόνο καπνό πίπα. Δεν ξέρω τι κάνει, ό,τι και να κάνει. Ο Αλέξανδρος τρελόχαρτο έχει, δεν τον πάει κανεί πουθενά. Α έρθει ο αστυνομικό. Του λέω ρε φίλε, γιατί ήρθε εδώ. Λέει γραπτό που λέει χορύπανση. Λέω μύρισε καθόλου εδώ πέρα. Μη μύρισα λέει. Τι είναι αυτό λέω. Λέει χασίση. Του λέω και ήρθες να μας συλλάβεις για την χορύπανση. Έτσι με είπαν λέει να κάνω. Ήρθε ο άνθρωπος, δηλαδή, περνάει ο αστυνομικός. Έδωσε να λέει. Περίμενε, περίμενε ρε. Περνάει ο αστυνομικός. Στάσου ρε κόκκινε ρε. Περνάει ο αστυνομικός. Από την Αριστοτέλους. Και πουλάνε λαθρέα τσιγάρα οι Ρώσοι. Πολύ ωραία. Δεν τους πιάνει κανένας. Άμα δώσει εντολή ο υπουργός στον αξιωματικό το μεγάλο, ο αξιωματικός θα πει συλλάβετε τους. Άρα λοιπόν, μην περνάτε τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης. Φταίει αστυνόμος. Είσαι κοντόμυαλος να το πεις αυτό. Είναι τεράστιο λάθος. Είναι αστυνόμος. Δηλαδή τη Χούντα, δεν φταίει ο Πατακός, έδωσε ο μόνος του ο στρατιώτης, μπήκε και έφαγε λάχανο, ας πούμε, εκεί στην πόρτα. Αυτό δεν είναι έτσι. Αυτό λέτε τώρα. Όχι. Είπα ότι την πήγαν τη γιαγιά εκεί. Ποιος την πήγε εκεί. Ποιος αστυνομία. Ποιος την έδωσε την αστυνομία εντολή. Μόνη της πήγε αστυνομία. Κάποιος έδωσε εντολή. Ποιος είναι ο κάποιος. Ο υπουργός. Υψηλόβαθμος. Υψηλόβαθμος. Γιατί, γιατί εσύ βρίζεις τον 600 ευρώ. Δεν βρίζω τον 600 ευρώ. Ο αστυνόμος. Λέω ρε φίλε. Ναι. Αποτυπώματα από μια γενιά 90 χρόνια. Αυτό λέει το πρωτόκολλο ρε φίλε. Αποτυπώματα να πάρει. Και εσύ να είσαι ο αστυνομικός και εγώ με βαριά καρδιά θα λέγαμε για γιούλα τι να κάνω λυπάμαι πολύ. Πάρε εγώ δεν το έκανα. Εσύ το έκανε. Θα έλεγα συγγνώμη κατ' οικονομία. Μια εσύ είχες 600 σελίδες. Τι να κάνει. 600 σελίδες την εταιρεία του χρυσού να την κατατροπώσει και μόλις μας έδωσε διαφήμιση έχεις στο βιβλίο. Τι έγινε. Γιατί δεν λες την αλήθεια. Σου ήρθαν και δύο γορίλες και τι έγινε. Τι? Εμένα ξέρεις πόσοι. Εξαφανίστηκαν ένα βράδυ. Ναι. Και τι γιατί τα λες όλα. Πόσες γορίλες. Εξαφανίστηκαν ένα βράδυ. Σιγάρε κόκκινε. Και στα ξημερώματα εγώ έβρω να λέω μετά. Τι λες τώρα. Σιγάρε κόκκινε παλικάρι. Παλικάρι. Εγώ δεν το έκανα. Εύκολα το λες. Λοιπόν, οι φίλοι σου οι κομμουνιστές. Συλλάμα την 90χρονη και δεν συλλαμβάνουν τους Πακιστανούς που πουλάνε κάτω στην παραλία και τους μαύρους που φοράνε τα λογατάκια κτλ. Δεν φταίει όμως αστυνομικός. Αστυνομικός παίρνει εντολή. Μην τον κατατροπώνεις τον αστυνομικό. Δηλαδή, ο πολιτικός είναι από πίσω από τον αστυνομικό. Αυτό δεν πρέπει να το λέμε στο ραδιόφωνο ούτε στην τηλεόραση. Ο κακός αστυνομικός, η πολιτεία είναι κρυμμένη από πίσω. Δεν είναι θέμα αστυνομικού, είναι θέμα κουλτούρας της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής πολιτείας. Συλλαμβάνει τη γιαγιά 90 χρονών. Και τους Ρώσους που πουλάνε τα τσιγάρα δεν τους συλλαμβάνει. Δεν φταίει αστυνομικός πουλάει. Δύο φορές. Δύο φορές. Δύο φορές. Παρακαλώ, ναι. Τη μία ήταν της ομάδας Ιδίας. Βρε, τι Ιδίας και Τρίας. Λοιπόν, πήγαν εκεί και τη συλλάβανε. Έρχεται, κατέβα στο παράθυρο, ναι. Κλείσε το κινητό και πάρε Bluetooth. Με κάνει παρατήρηση. Καλά σε. Θα μπορούσαμε γράψει. Ναι. Τη δεύτερη φορά με σταματήσαν. Ναι. Ρε, πάρε ένα Bluetooth και πήγα και αγόρασα. Ναι. Δεν θα μπορούσαμε γράψει. Αυτό λέγεται παράβαση καθήκοντος. Δηλαδή σου λέω κάτι που έκανα εγώ και έπρεπε να φάω δύο παρατηρήσεις, λοιπόν, και προς τιμήν τα παιδιά. Είστε οι αστυνομικοί, τους βρωμοδημοσιογράφους σαν και εσένα, να έχετε καλή σχέση η αστυνομία με τους δημοσιογράφους. Άμα ήσουν τίποτα, κάνα μπακάλικο να έχεις, θα σε. Γιατί λες παραμύθια. Γιατί αυτή είναι αλήθεια. Και την άλλη φορά σε συλλάβω σουρωμένο και αντί να σε κλείσουν στο κελί, άλλη σε πήγανε, μια ιστορία από την Ραπτοπουλιά. Σε πήγανε να πούμε, σε βάλανε στο περιβόλαιο. Μήπως με βάλανε να κοιμηθώ κιόλας.
Με κάνουν και. Και το, γιο μιας διάσημης Ελληνίδας ηθοποιού συλλάβανε με ναρκωτικά, πήραν τηλέφωνο, αν συλλαμβάνανε εμένα, θα με κλείναν μέσα. Εσύ λοιπόν, δεν είσαι διάσημος. Τι διάσημος. Εδώ συλλάβανε σε καρότσι, σε σούπερ μάρκετ και την κλείτρα. Είσαι τι διάσημος, φτωχός είμαι, τι διάσημος. Είσαι ένας φτωχός διάσημος. Ναι, είδες την καλοπήρα αυτό. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε παρέα με τον κλειδαρά Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Mark Watch Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, βοσνίες, βάζετε μέσα στον κολοβό και τις ανοίγει ο κλειδαράς με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27. Δεν μου λες. Λέγε ρε φίλε. Στέλνω μου χάρη ο Χασάπαρος να πούμε που έχει φτιάξει 500 ναι. Για τους ρουφιάνους που έκαναν καταγγελία Μούγκα, λέει είστε. Έκαναν καταγγελία ποιοι και πού. Για να έρθει ο αστυνόμος εκεί πρέπει να γίνει καταγγελία. Ναι, μπορούμε να ξέρουμε ποιος έκανε. Έλληνας έκανε. Δεν ξέρουμε το όνομα, ούτε πρέπει να πούμε γιατί απαγορεύεται. Ξέρουμε όμως ότι είναι το Έλλην. Άρα λοιπόν, κόκκινε, πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Έλληνες είστε και φαίνεστε. Καλησπέρα, Γρήμια Φίδη Κολοβό στον κόρφο του Φαλακούρα. Αφήστε τον να κράζει αφού είμαι στα κονομά μου όλα καλά. Χαιρετισμού στον κουμπάρο μου στο εξωτικό Καρβαλάρι. Καρβαλάρι. Καβαλάρι. Καβαλάρι. Δημήτρη Βάστα Γερά, η Σταυρούλα παραμονεύει. Η Σταυρούλα παραμονεύει. Το κυνικοσκούλικο έχει εξαφανιστεί από τη ζωή μας, το κάθαρμα. Ναι. Ποιο λέει θαύμα. Το θαύμα ήταν χθες το βλέμμα σου, λέει, την ώρα που σκόραρε ο Κολοβός. Ήταν ένα βλέμμα άξιο επιστημονικής προσέγγισης από τον κύριο Κάζη, λέει. Ήταν εκεί. Ποιο. Ναι. Τι ναι, ρε, σε λέω, έχει εξαφανιστεί από τη ζωή μας, δεν έρχεται πια στη μαρμίδα. Και το Bluetooth απαγορεύεται κανονικά. Τι λες, ρε φίλε, που απαγορεύεται το Bluetooth. Τι λες το. Φυσικά πρέπει να απαγορεύεται. Όταν οδηγείς. Το καλώδιο απαγορεύεται, όχι το Bluetooth. Ναι. Ας είμαι εγώ χωροφύλακα, θα σου πω εγώ κάπου να κόψω μούρι και θα σου πω εγώ αν απαγορεύεται ή επιτρέπεται. Γρηγόρη και Κώστα, τη γνώμη σας. Αν ένας 90χρονος βιάζει, σκοτώσει την ασκήση, ο νόμος, γιατί αν ο νόμος σταματάει. Μετά από κάποια ηλικία να το ξέρουμε. Και ο πατέρα μου έχει φτάσει 90, να το στείλω να κάνει μια ληστεία. Αν πετύχει, πέτυχε. Αν όχι, ούτε γάτο, ούτε ζημιά. Και για να μην έχουν παρεξήγηση, δεν συμφωνώ με αυτό που έγινε ηθικά. Αλλά ο νόμος είναι νόμος. Δεν είπε κάτι κανείς, ούτε διαφωνεί κανείς. Εντάξει, ξεκαθάρισαμε απλά ότι ήταν υπερβολικό. Τι ήταν υπερβολικό. Το να την πάρουν τα αποτυπώματα. Αυτό. Ρε κόκκινε, άλλο είναι το θέμα. Μην πα τώρα στο ρηχό κομμάτι τη ιστορία. Την πήραν τα αποτυπώματα. Εντάξει, και τι έγινε. Άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι οι Ρώσοι πουλάνε να πούμε τα τσιγάρα στην Αριστοτέλους. Κανένας εισαγγελέας δεν πάει, κανένας αστυνόμος δεν το στέλνουνε. Κινείται εκεί τα παράνομα τσιγάρα τα οποία είναι μπόμπες στο Αραφάτ. Πουλάνε στην παραλία Θεσσαλονίκη, στα Αγαλματίδια οι μαύροι να πούμε και οι αλλοδαποί και δεν τους πιάνει κανένας και πιάσαν τη γριά. Δεν είναι θέμα αστυνομίας, χρυσέ μου. Η αστυνομία. Ο στρατός και όλοι οι υπόλοιποι φωνάζουν Μακεδονία μου, Μακεδονία μου. Άμα τους πάρουν τηλέφωνο από πάνω και άλλος φώναζε Μακεδονία μου, ο ΟΗΚΑΣ να πούμε, το πήρε ο Τσίπρας, τον έδωσε τη θέση, το μούγκωσε να πούμε. Άσε τώρα η κοινωνία, αν τη φτιάξει εσύ, αλλά μην δίνουμε τώρα βαρύτητα στον αστυνόμο. Ο αστυνόμος Φουκαράς πήγε εκεί, τον είπαν 600 ευρώ το μήνα, 700 ούτε λάδια τους δίνουν για τα αμάξια, σου λέει πάνε εκεί πέρα. Τι έκανα, μην πάει. Εγώ δεν απήγαινα. Εσύ δεν απήγαινες, μάγκας είσαι εσύ που δεν απήγαινες. Ενώ οι άλλοι που είναι αστυνομικοί και γυμνάζονται όλη μέρα δεν είναι μάγκες, είσαι εσύ μάγκας με την κοιλιά. Έλα ρε, τελείωνε, πάνε στα θέματα τα άλλα. Άντε, δεν μπορώ να σε ακούω. Πάμε. Γελάω. Τι γελάς. Στέλνουν δελτία τα παιδιά που έχουν παίξει με τον Κολοβό. Με τον Κολοβό. Πάρτε τον Κολοβό στην εθνική να φτιάξετε εθνική ομάδα. Και δεν έχετε σέντερφορ και παίξε ο Δόνης. Αυτά είναι τώρα στην εθνική ομάδα. Ο Αναστασιάδης χθες κάνει το εξής ο άνθρωπος. Σου λέει τι έχω μια ομάδα η οποία είναι μπέρδεμα. Μέτρια. Στόπερ 3. Κουρμπέλης, Σοκράτης, Σιώβας. Ο Κούτρης ο οποίος είναι 69-70 κοντούλης. Ένα παλικαράκι με καλά χτυπήματα της μπάλας, καλά ανεβάσματα αλλά δεν κόβει ούτε με βαλέ. Πώς είναι Έλληνας αφού λέγεται Λεωνάρντο. Τι Λεωνάρντο. Λεωνάρντο είναι το μικρό του. Πρέπει το λέει Κούτρη. Λεωνάρντο είναι το μικρό. Μπορεί η μαμά του να το βάψει Λεωνάρντο. Πώς το λέει, πώς είναι Έλληνας. Και τι σχέση έχει αυτό. Όχι, πρέπει, τα δικά σου, τα παλαβάλλω. Άλλο το χριστιανικό αγόρι μου και άλλο το ελληνικό. Άσε ρε κεφάλαιο. Μην μπερδεύεσαι. Άσε ρε κεφάλαιο. Εγώ μπορεί να θέλω να λέγομαι, ξέρω εγώ, Πολ. Αβραάμ. Αβραάμ. Τι με νοιάζει με ένα Κούτρης Έλληνας, Μπακάκης Έλληνας. Από εκεί και πέρα Ζέκα ξένος. Κουρμπέλης τρίτο στόπερ, Μπουχαλάκης αργός. Φουρτούς Σάμαρης χαφ, φόρτωσε με στόπερ και με χαφ την ομάδα. Δεν είχε ταχύτητα στην αντεπίδεση. Ένα γρήγορο είχε το Δόνη, τον οποίο τον έβαλε και τον κατέστρεψε. Μόλις ο Δόνης πήρε μέτρα με τον Κουλούρη σεντερφόρ, πήγαμε να κάνουμε το 3-2 οι Έλληνες εμείς. Μισός Έλληνας λέει, μισός Βαζιλιάνος είναι ο Κούτρης. Ο Κούτρης, μισός, ναι. Μισός. Ναι. Πάλι καλά.
Λεωνάρτο, θα έλεγαν ότι κούτρε ο Έλληνα, θα πήρε Βραζιλιάνα. Πιο Έλληνα είναι. Άρα ο Ντουρμπισά είναι πιο Έλληνα. Από πού είναι Έλληνα? Αφού γεννήθηκε εδώ. Γεννήθηκε εδώ. Αυτό είναι ολόκληρο. Ωραία. Ο άλλος είναι μισός. Ωραία. Γελάτε. Σας περνάνε. Γελάω με την οτροπία. Ακούστε, Ελληναράδε. Σας περνάνε μέσα από το ποδόσφαιρο. Αχ, τι καλό που είναι ο Έλληνα ο Αλβανό που σήκωσε τα βάρη. Έλληνα. Αχ, τι καλό που είναι ο Έλληνα ο μαύρο. Έλληνα. Θα έρθουν λοιπόν, εσείς που φοβάστε τα σπίτια θα σας τα πάρουν οι Σκοπιανοί, έχετε μαύρο στην εθνική ομάδα σας. Άσε τώρα, μην το πάρουμε κοινωνιολογικό στο θέμα, δεν σας συμφέρει, γιατί θα κάνω να πούμε, να ξεσηκωθεί όλο το σύμπαν. Δεν θέλω, γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Με 7 αργούς και ένα γρήγορο, τον οποίο τον είχατε φόρ. Εντάξει, άσε. Το κουρμπέλι που θέλω να πάρουν στον ΠΑΟΚ, ο Γεροτζέκο σε μια αντεπίθεση, κίτρινη κάρτα πήρε ο κουρμπέλι. Ο Γεροτζέκο. Άστε τα τώρα στην μπάλα επάνω. Ο Κολοβός τώρα θα βάλει ξανά γκολ άμα εγώ πάω στο γεροκομείο. Στην καμπούρα τη δικιά μου έκανε ο Κολοβός τον γκολ με το κεφάλι. Ούτε ο Σαράφης έχει βάλει, ούτε ο Γρηγόρης Καραλαμπίδης έχει βάλει. Ούτε ο Αλέκος ο Αλεξιάδης έχει βάλει τέτοιο γκολ. Οι κεφαλοσφαιριστές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ούτε ο Αντωνιάδης. Σηκώθηκε ο Κολοβός, έκανε το 2-2. Αυτό είναι θαύμα. Θα αρχίσω να πιστεύω, θα πάω να πετύσει στην Παναγία της Τίνου και εγώ σαν τον Κινούση και θα ανεβαίνω τα σκαλοπάτια και θα αρχίσω να πιστεύω στα θαύματα με αυτά τα πράγματα που γίνονται στο ποδόσφαιρο. Λέγε τώρα. Λοιπόν. Λέγε. Άλλα θέματα υπάρχουν ή θα το αξιότιμο. Υπάρχει ένα. Ωραία. Πήρα ταυτάκι μου κάτι από την Αθήνα. Εσένα. Ναι. Ποιο αυτή, το καλό ή το ζαβό? Το καλό. Το καλό. Το ζαβό δεν ακούει. Το ζαβό δεν ακούει. Ωραία. Έφτασε κάτι στα ταυτάκι μου. Από και... Αθήνα μεριά. Από Αθήνα. Μπράβο Γρηγόρη, αυτά μου αρέσουν. Λέγε. Λοιπόν. Τελειώνει Α1 γυναικών. Αμάν με τις γυναίκες με έμπλεξες. Του βόλεϊ. Ναι. Τελευταία αγωνιστική είναι αυτή που έρχεται. Ναι. Λοιπόν. Και οι ομάδες οι οποίες διεκδικούν παραμονή. Ναι. Είναι οι Μακεδόνες Κιμίνων. Τι είναι αυτό, ρε? Οι Μακεδόνες Κιμίνων. Βόλεϊ είναι αυτό. Ναι. Γυναικών Α1. Οι Μακεδόνες Κιμίνων. Ναι. Ναι. Εδώ από τα Κίμινα. Ναι. Μάλιστα. Και η Ηλιούπολη από την Αθήνα. Πολύ ωραία. Αυτοί διεκδικούν την παραμονή. Ναι. Ωραία. Οι Μακεδόνες παίζουν με την πεσμένη Κόρινθο. Ωραία. Άρα κερδίζουν. Δεν το ξέρεις. Άρα κερδίζουν και ελπίζουν. Δεν το ξέρεις. Ναι, και. Λοιπόν. Και η Ηλιούπολη παίζει με τον Άρη στην Αθήνα. Η Ηλιούπολη έχει να πάρει να κερδίσει από τα Χριστούγεννα. Ωραία. Λοιπόν. Ο Άρης είναι πέμπτος, είναι πολύ καλή ομάδα. Ωραία. Αυτό που πήρε ταυτί μου είναι ότι η Ηλιούπολη διαλύεται. Ποια Ηλιούπολη διαλύεται? Ότι η Ηλιούπολη διαλύεται. Και να μείνει στην Α1 διαλύεται. Ωραία. Και έχει σκοπό άλλη αθηναϊκή ομάδα να αγοράσει τα φημί της. Ωραία. Λοιπόν, ρωτάω τώρα, ο Άρης θα πάει να κερδίσει εκεί τώρα ή θα κάνει τουρισμό? Ας κάνει τουρισμό, εσύ τι σε νοιάζει? Ρωτάω, ρε φίλε. Ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι από τα Κίμινα, η Μακεδόνας. Γιατί να μην παίξει, δηλαδή? Δεν μου λες. Και να ανεβεί άλλη ομάδα ανταγωνίστρια. Θες να απαντήσω? Όχι, εγώ το βλέπω ανταγωνιστικά. Θες να μιλήσω? Και να ανεβεί άλλη ομάδα. Ναι. Θες να μιλήσω? Και μεγάλη. Θες να μιλήσω? Να πάρει το αφημί της Ηλιούπολης. Ναι. Να πάρει το αφημί. Να μιλήσω? Ναι. Να κάτσει να χάσει ο Άρης. Εσύ λες ότι είναι σωστό αυτό? Ναι, είναι σωστό. Ξέρεις γιατί? Ναι. Σου πω εγώ. Αγροτικός Αστέρας αδιάφορος έπαιζε με τον Άρη. Αδιάφορος. Και ερχόταν η Λαμία εδώ πέρα. Ποιο, τι έγινε? Καθίσαν στη Λαμία και πήραν τον Άρη. Στην Καβάλα, αδιάφορη η Καβάλα. Η Δράμα αδιάφορη. Εντάξει. Mm-hmm. Να κάτσει και να χάσει ο Άρης. Mm-hmm. Και άμα δεν χάσει ο Άρης, να πάνε οι σουπεράδες και να πούνε να κάτσει να χάσει. Mm-hmm. Γιατί αν παίζαν Κίμινα Άρης και το βρίσκαν τον Άρη Μπόσκο τα Κίμινα και ήταν να ανεβεί, ξέρω εγώ, το Εγάλαιο, θα καθόταν να χάσουν τα Κίμινα. Να κάτσει να χάσει ο Άρης λοιπόν. Να κάτσει να χάσει. Ναι, έτσι λόγω. Έτσι. Με διαταγή του Super 3 και του Αλφα Σιγμάρης. Με διαταγή. Με διαταγή. Γιατί όπου πήγαινε ο Άρης, στην Γάμα Εθνική Κέντρο και τις Φάπες, όλοι ήταν εναντίον του Άρη. Θα ανέβει άλλη ομάδα. Βρε, δεν πάει να ανέβει. Δεν και είναι ο ΠΑΟΚ. Να ανέβει. Να ανέβει όποιος θα. Ναι, να κάτσει να χάσει. Γιατί έτσι κάναν και οι υπόλοιποι. Η δόξα δράμας με Αριανό προπονητή τον Μπατζιαρά, αδιάφορη, πήγε να πούμε να κερδίσει τον Άρη για να ανέβει Καβάλα, ας πούμε, οι Σέρες. Ναι. Όχι ο Άρης. Εντάξει, παίξαν για άλλους. Και ο Άρης να κάτσει να χάσει, να πάει για τουρισμό. Εγώ δεν θα έστελνα κανέναν εκεί πέρα. Θα έλεγα δηλητηριάστηκαν οι παίκτριές μου να πούμε, ούτε έξοδα δεν θα έκανα. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Θες απάντηση? Εντάξει. Συνέδωσα. Σου άρεσε η είδηση? Εμένα μου άρεσε η είδηση. Σένα απάντηση, σ' άρεσε? Σ' άρεσε ή δεν σ' άρεσε? Με ειλικρίνεια. Τι ειλικρίνεια? Όταν έχει ειλικρίνεια. Τι ειλικρίνεια? Μου αρέσει. Παίζει σουφλί Άρης. Το εξήγησα. Το εξήγησα. Το αιτιολόγησα. Ό,τι βορειοελλαδίτικο παίζει για να πάει προς τα κάτω, ο Άρης να κάτσετε να το ρίχνει. Να το ρίχνει. Να το ρίχνει, ναι. Άλλη. Ό,τι βορειοελλαδίτικο παίζει. Αν είναι ο ΠΑΟΚ, να το ρίχνει. Ο ΠΑΟΚ όχι, γιατί τον ΠΑΟΚ τον κάνουν γλύψιμο. Τον Άρη τον κυνηγάνε στη Βόρεια Ελλάδα. Τον Ηρακλή. Τον κυνηγάνε και τον Ηρακλή στη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε και ο Ηρακλής το ίδιο να κάνει. Σε απάντησα λοιπόν, σωστά. Δεν υπάρχει Αριανός. Δηλαδή δεν υπάρχει Αριανός. Και από την Ξάνθη και τη βοήθησε μετά την Ξάνθη, έκανε κακό. Τι βοήθησε την Ξάνθη? Ρε. Βοηθήθηκε από την Ξάνθη και μετά τη βοήθησε. Στο παλιά, ένα, δεν υπάρχει. Όχι, ήταν κακό αυτό που έκανε. Ήταν κακό. Τι ήταν κακό? Αποδείχτηκε ότι ήταν καλό.
Να που χρειάστηκε η Ξάνθη. Ποτέ δεν ξέρει. Ο Ηρακλής πήγε στην Ξάνθη και η Ξάνθη και έχασε 2-1. Ναι. Αν πήγαινε ο Άρης στην Ξάνθη και ήταν να πέσει, θα κέρδιζε η Ξάνθη. Δεν νομίζω. Έτσι λες εσύ. Ναι, δεν νομίζω. Έτσι λες εσύ. Ναι. Μπράβο, πάμε παρακάτω. Παιδιά, δύο ερωτήσεις. Σώζεται ο Λεβαδιακός. Έχουμε κάτι νεότερο περί αναδιάρθρωσης. Δεν θα γίνει αναδιάρθρωση. Ο κόκκινος που ξέρει το πολιτικό ρεπορτάζ. Δεν θα γίνει. Τι θα γίνει δηλαδή. Δύο θα πέσουν, δύο θα ανέβουν. Τελείωσε, πάει τελείως. Τρεις ώρα παίζει ο Απόλλων. Τα σμπρόχνουν στο διπλό του ΠΑΟΚ στα πηγάδια. Τι να παίξει, ρε φίλε. Το 1-20. Τι να παίξει. Ο Ζέκα τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο. Αν θέλει να ραπτόπουλε. Ο Ζέκα τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο. Αύριο, ναι. Και εσύ λες ότι είναι ωραίο. Και γιατί όταν τραγουδούσαν οι Αλβανοί τον εθνικό ύμνο στη Μηχανιώ να τους κυνηγούσατε και λέγατε τα παιδάκια τα δικά μας, γιατί να μην είναι σημεοφόροι. Και λέγαν οι άλλοι, ο καλύτερος μαθητής είναι που είναι Αλβανός να πει τον εθνικό ύμνο. Στην ομάδα σας είναι εδώ και στην κοινωνία είναι άλλο. Χαζομάρες. Χαζομάρες, ε. Δεν σ' αρέσει, ε. Ο Ντουρμισάη ήρθε 5 χρονών Γρηγόρη στην Ελλάδα. Τι είναι ο Ντουρμισάη. Όχι, μου λέει ότι ήρθε 5 χρονών. Τι είναι ο Ντουρμισάη. Αλβανός δεν είναι. Αν γίνει Ελλάδα-Αλβανία πόλεμος, με ποιο θα πάει ο Ντουρμισάη, με τον Ροδίτη ή με τον Τυρανιώτη. Λέγε, απάντησε μου, δεν με απαντάς. Κοινωνία θέματα είναι αυτά. Παίζουμε Ελλάδα-Αλβανία, ποιος θα μαχαιρώσει. Για μένα είναι χαζά αυτά. Α, χαζά είναι αυτά. Ότι δεν σε συμφέρει, χαζό είναι. Χαζά είναι. Άλλα θέματα λέγε. Χαζά είναι αυτά. Έλα ρε, παίξε μπάλα. Πιο χαζά δεν γίνει. Ναι, είναι καλά. Ας τον κόσμο να κρίνει άμα είναι χαζά. Όταν θα ανοίξουμε κάποια στιγμή τις γραμμές. Και έχουμε και αναμετάδοση. Έχουμε τον ξάδερφο του Πετροτού κάτω στην Αθήνα. Στη Λάρισα, συγγνώμη. Από όλο Λάρισα, από όλο Καλαμαριά παίζει. Μεγάλο από όλο πόδι. Πρέπει να βγάλουμε σιδέ. Είναι μεγάλο μάτς. Ανόδου. Μεγάλο παιχνίδι. Σε αυτό το μάτς είναι ανόδου. Είμαστε με τον Απόλλωνα. Γιατί είμαστε με τον Απόλλωνα. Για να ανέβει ο Απόλλωνα πόντο. Και για να δεν ανέβει, θα πάθουμε δηλαδή. Δεν θέλουμε να σας παίρνει. Αφού δεν ανεβαίνει ο Ηρακλής. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Ποιο είναι το κέρδος μας. Παίζουμε τον Απόλλωνα πόντο. Η εφημερίδα έχει πρώτη σελίδα τον Απόλλωνα πόντο. Έχει κανένα ρεπορτάζ. Τον έχει. Πρώτη σελίδα, δεν εγώ με 2,5 μοιοπία. Τελικό νούμερο 2, 6 βαθμών. Πού, για το τελικό έχει αυτό το πράγμα. Ναι. Έλα, ρε, παίξε μπάλα, πάμε παρακάτω. Και για την εθνική το ίδιο πράγμα έχει. Γιατί Λεβέντες. Ποιο θα αγοράσει την εφημερίδα για την εθνική. Για χρόνια πολλά. Ποιον. Στον Ιβάν λέει. Ποιον Ιβάν λέει. Ποιο. Γιορτάζει ο φίλο. Ποιο είναι φίλο μου. Αυτό που το άγαλμα δεν ακουστίζει πολύ γιατί είναι κοντό. Γιατί το βάζουν χρόνια πολλά εδώ. Γιορτάζει, 60 χρόνια γίνεται. Όταν ο Καρυπίδης είχε γενέθλια, γιατί δεν βάλαν τον Καρυπίδη όταν έγινε 40 και βάλαν τον Ιβάν. Δεν ξέρω. Γιατί δεν του ρωτά. Δεν ξέρω. Βάλαν τον Ιβάν που έχει σήμερα γενέθλια, κλείνει τα 60. Το Καρυπίδη δεν βάλανε. 100 εκατομμύρια ευρώ το κόστος κατασκευής της τούμπας. Ποιο είναι? 100 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα δίνει η πολιτεία. Έχει ακούσει ότι. Δεν έχω ακούσει τίποτα. Ό,τι αν δεν δώσει. Ό,τι ακούσω να το βγάλω. Αν δεν δώσει υπογειοποίηση τούμπας, είναι ο ΠΑΟΚ μείον έναντι τη ΣΑΕ. Ό,τι ακούσω να το πω. Μπράβο. Λοιπόν. Γιατί κάτι μαθαίνω ότι πήγανε ήδη πήραν στο Τζιτζικώστα και άρχισε το διαψεύσει ο Τζιτζικώστα ότι πήγαν και κλαφτήκανε γιατί άκουγε και εμείς. Κατάλαβες τι έμαθα. Ναι. Τι είναι. Αυτά δεν τα λένε όμως. Τα κρατάνε κρυφά στα συρτάρια τα ρεπορτάζ. Λέγε κόκκινη. Αν γίνει πόλεμο σε Ελλάδα Μπαγκλαντές, με ποιον θα είσαι. Με τον Μπαγκλαντές. Γιατί τα παπούτσια μου πήραν αξία εκεί πέρα. Είναι ο Σύλλογος Πολιτών Μπαγκλαντές. Ρωτάνε. Γελάς, ε. Καλησπέρα κύριε, θέλω να ρωτήσω τον Κώστα, ναι, που κατά καιρούς έχει πει καλά λόγια για την Λάρισα. Ναι. Πώς βλέπει το Σάββατο το μάτς με την Τριπολιτσά, ευχαριστώ Νικόλας. Νομίζω με ισοπαλία βολεύονται και οι δύο, έχω την εντύπωση. Είναι καλό χι αυτό. Και σέβομαι πολύ τη Λάρισα από οποιαδήποτε επαρχιακή ομάδα, γιατί και μπάλα είδαμε, και τίτλο δίκαιο είδαμε, και ένα τίτλο θα μπορούσε να πάρει ακόμα, και κύπελο είδαμε, και ένα τη έκλεψε ο Παναθηναϊκός το 82 με τον Βασάρα, όταν ο Σημειοφορίδης έκανε κάτι πέναλτι και δεν τα σφύριζε εκεί πέρα, και κατατροπώθηκε η Λάρισα και πήρε ο Πετρόπουλος το κύπελο με τον Μαρτινογιάννη. Τα ξέρουμε, είμαστε 13 χρονών, τα βλέπαμε. Μπράβο στη Λάρισα, τη μεγαλύτερη επαρχιακή ομάδα στην Ελλάδα. Τη συμπαθώ. Και για το οπαδικό τη κίνημα. Δεν τολμάει να πάει εκεί Ολυμπιακός, Παοξής, Αριανός, Αεξής, δεν πατάει κανένας. Μπράβο και για το οπαδικό. Μπράβο και για την ομάδα. Μπράβο και τον Κούγια που του πήρε χωρί να υπάρχει παράγοντα Λαρισαίο και του πήγε στον ουρανό. Και όλα θέλει να φύγει. Εντάξει, είναι κυκλοθυμικό τη. Πες του Ραπτόπουλου να μην κάνει ρατσιστικά παραλήρηματα μεσημεριάτικα. Αν κάνει αυτό παρέα με χρυσαυγίτε, δεν του φταίει κανένα. Μπορεί να αράξει λίγο προπονητή των προσφύγων, όπω είναι. Ο Αντιτοκούμπο και ο Ζέκα είναι πιο Έλληνε από πολλού. Αυτό δεν ξέρει καν τον εθνικό ύμνο. Καλύτερα να είχε η Ελλάδα μόνο πρόσφυγε και όχι του Έλληνε που έχει. Mm. Λοιπόν, το τραβάει πολύ ο φίλος. Εγώ καλά κάνει, εντάξει. Ναι. Καλά κάνει, παρά ότι δεν έβρισε ο άνθρωπος. Ναι, το τραβάει πολύ. Δεν έβρισε. Αλλά δεν διαφωνώ. Ακού. Ο άνθρωπος ήταν αξιοπρεπέστατος με επιχειρήματα. Δεν μας έβρισε. Ήταν αξιοπρεπέστατος. Ακούστηκε, μπράβο. Θα διαβάζει τα μηνύματα τα οποία είναι αντίθετα με εμάς. Η κοινωνία θέλει την άλλη άποψη.
Μάθατε τα φώτα του πολιτισμού και τη δημοκρατία, αλλά φοβάστε. Εγώ θέλω να με κατατροπώνουν με επιχειρήματα. Το άμα βρίζει, τον κόβει ο Ιχολίτης γιατί έχει προστήματα. Παρακαλώ. Λέγε, παρακάτω. Ο Ηρακλής πήρε τον Τροίζη. Ο Τροίζη τι είναι αυτό. Βραζιλιάνος προπονητής. Βραζιλιάνος προπονητή πήρε. Ναι. Βραζιλιάνος προπονητή πήρε ο Ηρακλής. Δεύτερο τελευταίο να σφαγούν. Ωραία. Θα πέσετε γάμα εθνική και τελείωσε. Λεφτά δεν υπάρχουν, είπε ο. Ποιος? Ο Τόμ. Παύλα Θανάσης. Εγώ τι είπα για τον Τόμ. Μη είπε εμένα ο Καρυπίδης, αλλά αυτός λέει δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Άλλο δεν έχει και άλλο δεν έχει. Έτσι με είπε ο Καρυπίδης. Τον έχω λέει για να με βάφει, λέει κάνω αυτό. Έτσι με είπε εμένα. Εγώ λέω αυτός έχει, λέει. Έχει αλλά δεν δίνει. Εσύ λέει παραπάνω λεφτά με λέει έχεις. Έτσι με είπε ο Καρυπίδης. Πριν κάνα χρόνο, λέω αυτός τι εστί. Α, λέει φιγουρατζής λέει για να βγαίνει λέει κανένα. Πώς το λένε, καμιά φωτογραφία στην εφημερίδα και οροπαθής λέει. Έτσι με είπε ο Καρυπίδης. Τι ψέματα να σου πω. Τον έχω λέει για να με βάφει, λέει κανένα κάγκελο. Το διπλό του δεν πά... έχει σένς λέει. Τι? Το διπλό του πάω κλέ πληρώνει 1,45 και είμαι μονίμως αδιάβαστος. Εγώ είπα ένα 20 ή ο Κωστής είπε ένα 10. Θα πέσει ρε παιδάκι μου μέχρι να γίνει το μάτι, θα πέσει. Αν δεν μπορεί να καταλάβει ο φίλος τι εννοούμε, αυτό είναι το θέμα. 1,45 είναι υψηλό ποσοστό. Θεωρητικά. Ε, βέβαια. Θεωρητικά γιατί. Για την υφή του αγώνα, τον κόσμο που θα πάει. Την ξάδει την αδιάφορη βαθμολογικά. Τον πάω που έχετε με φόρα κτλ. Εντάξει. Γιατί τον βλέπω τώρα αυτό που να βάζει ένα εκατοστάρικο. Πού να βάλω, για να πάρω 30 ευρώ. Άσε ρε κόκκινε, πολλά με λείπουν εμένα. Δεν με λείπουν 30 ευρώ. Πάμε παρακάτω. Άσε να πάει στην ευχή. Δηλαδή αν μπορούσε να βάλει ένα χιλιάρικο θα το βάζει. Μπορώ να βάλω και χιλιάρικο και να πάρω 250 ευρώ, 300. 450 που λέει ο φίλος. Εντάξει, άσχημα είναι. Πάμε το Πάσχα εκεί πέρα να ψήσουμε κανένα αρνί. 450 ευρώ κάνει το αρνί που θα πάρει εσύ. Μόνο τι. Τι φοράει. Μαργαριτένιο κολλιέ. Δεν κατάλαβα. Έλα, τελείωνε. Λοιπόν, ξανά πάω και να δω αποδόσεις λίγο γιατί. Αυτά τα βλέπουν πριν κόκκινα, δεν τα βλέπουν την ώρα της εκπομπής. Δεν μου απασχολούσε εμένα. Ερώτηση έγινε. Ναι, και... αυτά κάνει μια checking να πούμε. Checking. Κάνει ένα checking. 1,40. Πού, ο ΠΑΠ. Όχι. Πού, ο ΠΑΠ θα μια... το γελά 10. Σε μια μεγάλη εταιρεία του εξωτερικού. 1,40 τώρα. Ναι. Εντάξει. Μεθαύριο πόσο θα είναι. Θα πάει 1,20. Εκεί το βλέπω. 1,10, 1,20. Όποιο θέλει να το ρίξει πολλά λεφτά, α το ρίξει. Κόκκινη, επειδή αναφέρατε τον Περικλή και λέτε σχετικά με τους Έλληνες και την αρχαία Ελλάδα, Αθηναίος πολίτης θεωρούνταν όσοι είχαν αθηναϊκή παιδεία. Ήταν και οι δύο γονείς του Αθηναίοι και τιμούσαν τους θεούς του Ολύμπου. Όσοι ήταν ξένοι και δούλευαν στην Αθήνα, λεγόταν μέτικοι και έπρεπε να έχουν έναν προστάτη Αθηναίο πολίτη και να μένουν στην Αθήνα. Και τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Μαγαζάτορα σε κάνει την καταγγελία που συνελήφθη η Γριούλα. Πόσο νόμιμο παίζει να είναι ρε κόκκινε. Ποιος? Η Ρωσίδα έκλεψε από το κράτος 10 ευρώ και ο κατασκευαστής αν του ζητήσει απόδειξη πληρώνει δύο φορές ΦΠΑ, τον οποίο θα κλέψει δύο φορές και από το κράτος και από σένα. Όθωνα δεν συμφωνώ με αυτό που λέω ότι θα όθωνα κλέψει. Το λένε. Το φίλο, δεν λέμε παραπάνω. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω αν το έκανε μαγαζάτορα ή όχι. Ποιο την έκανε την καταγγελία. Γιατί η καταγγελία θα έπρεπε να γίνει και για όλου του υπόλοιπου. Γιατί εκεί στην παραλία πολλούν πάρα πολύ. Η Γριούλα ήταν μόνο το πρόβλημα. Δεν ήταν οι υπόλοιποι. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι πουλούσαν εκεί την πραμάτια τους δεν είχαν άδειες κανονικά. Και δεύτερον, κάτι πάρα πολύ βασικό. Αυτοί οι οποίοι πουλάνε λαθρέα γενικά, ναι. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο βασανίζει όλη την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο ελληνικό. Έλα, ρε, πάμε στα λαθρέα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο βασανίζει. Έχω ένα φίλο που κλέβει να πούμε κολόνιες και τις πουλάει και λέω πώς λένε την εταιρεία σου. Και ξέρεις τι με είπε. Λαθρεμπορική ΑΕ. Είμαι, λέει, λαθρεμπορική. Τον έχω στο τηλέφωνο. Ξέρω. Από πού την έκλεψε αυτή, να λέει από το τάδε. Ξέρω και εντάξει, το. Ναι. Δεν την έκλεψε, εντάξει, άστο. Πώς θα την έκλεψε. Βρέα. Άμα θέλει η αστυνομία, αρκεί μας πιάνει, κλέπτα από εδώ. Κοίτα, καθημερινά στην παρανομία κάνουμε πολλά μικρά παράνομα πράγματα. Άμα θέλουν να μας πιάσουν, μας πιάσουν. Κακά τα ψέματα. Εντάξει, τώρα, άμα είναι η τύχη σου αυτή και τα λοιπά, εντάξει. Η τύχη σου. Ναι. Η τύχη σου. Άλλα θέματα. Λέγε. Ράπ το σχόλιο σου για τον Αντοκούμπο πέδεσε να έξω ότι είναι Νιγηριανός πολιτογραφημένος Έλληνας και ότι μεγάλωσε με τα ήθη και τα έθιμα της Νιγηρίας. Δηλαδή με αρχές και όχι με ελληνικά δεδομένα. Πού είναι αυτή η συνέντευξη, 4.77. Πρέπει Νιγηριανός είναι άνθρωπος. Πού την έδωσε αυτή τη συνέντευξη. Ρε και να την έδωσε και να μην την έδωσε. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Ο Αντοκούμπο είναι Νιγηριανός. Δεν είναι Έλληνας. Δεν κακό αυτό. Δεν κακό αυτό. Εμείς δεν είμαστε ρατσιστές. Αλλά δεν μπορεί να λέει ότι πάω στην Αγγλία το παίξω Άγγλος. Να είμαι Άγγλος. Νιώθω Άγγλος. Τι θα πει νιώθω Άγγλος. Τα έχετε μπερδέψει λίγο τα πράγματα. Είστε μπερδευτοί. Είστε μπερδεμένοι. Εντάξει. Όπως μπερδεύτηκε και ο Μπούζος εδώ. Έλεγε για τον. Πώς το λένε το μεσημέρι. Τον. Της Νέας Δημοκρατίας με τη φωνή. Πώς το λένε με τη γυναικεία φωνή. Το Γεωργιάδη. Έχουν μπερδευτεί.
Ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε. Το Γεωργιάδη βρίζουμε. Ο Ολυμπιακός είναι με την Νέα Δημοκρατία. Εμείς είμαστε πατριώτες. Αλλά ο Σαββίδης που τον αγαπάμε είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι Ολυμπιακός. Έχουμε μπερδευτεί λίγο. Λάθος κάνετε. Έχουμε μπερδευτεί λίγο να πούμε. Δεν είναι Ολυμπιακός. Ποιος? Η Μαρινακική είναι με την Ελλάδα. Δεν ξέρω. Η Κοκαλική είναι με την Ελλάδα. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε, μπερδευτήκατε τώρα. Πατριώτες εμείς. Αυτή τη διαμάχη δεν ξέρω. Νεοδημοκράτες, κάτσε. Τη διαμάχη αυτή δεν ξέρω. Ξέρω, ρε, πολύ καλά την ξέρω. Πατριώτες εμείς, νεοδημοκράτες με τα. Πώς τα λένε, με τα. Πώς τα λένε αυτά που. Τι σλουρπ, ρε κόκκινε. Σε μιλάω, σλουρπ λες. Πίνεις καφέ την ώρα που μιλάω. Δεν ξέρω τι να πει. Τι σλουρπ. Πώς το λένε αυτό που σηκώσει ο Μπούζος, ρε. Το αερόστατο. Πατριώτες με το αερόστατο από τη μια, ο τσακαλώτος πάω αξίζει από την άλλη. Κοινωνιολογική σύγκρουση να πούμε. Νεοδημοκράτες από τη μια, η Νέα Δημοκρατία με τον Ολυμπιακό από την άλλη. Πάλι κοινωνιολογική σύγκρουση να πούμε. Έχετε μπερδευτεί. Ξεμπερδευτείτε λίγο γιατί είναι λίγο μπέρδεμα το κορδόνι να πούμε. Δεν λύνεται να πούμε. Άλλο. Ακούω Γρηγόρη Κόκκινε. Φουίου, λέω. Κώστα, δεν μπορώ να το διαβάσω. Τι? Το μήνυμα αυτό. Γιατί, αγόρι μου. Εντάξει, γιατί είναι κάτι χοντρό. Χοντρό, σαν και σένα. Ο Κώστας αγόρασε τα διαρκείας από τον. Ο Κώστας που αγόρασε τα διαρκεία. Τα διαρκεία στον Ηρακλή. Δεν τα αγόρασε ποτέ. Τα αγόρασε. Τίποτα. Τα έδωσε στον αυτόνα, στα παιδάκια. Ενά που τα αγόρασε. Και τα παιδάκια. Τα πλήρωσε. Τα παιδάκια που είναι τα πλήρωσε. Άσε ρε τον παραμυθά τώρα. Τον προκαλώ να βγει. Τα παπούτσια που είναι, ρωτάει ο Φερέτης. Τα φοράει. Φοράω. Τα φοράει. Ζαρντινιέρα εδώ λέει. Μόλις ανακοίνωσε ο Βασιλιάδης λέει την αναδιάρθρωση τη Super League. Τα κατάφερε πάλι. Πού είναι αυτό ρε φίλε και το ξέρω. Πού δημοσιεύεται αυτό για να το ξέρω, να το μάθω κι εγώ. Και το άλλο με τον Αντετοκούμπο που είπε ότι νιώθει. Πού είναι αυτά που γράφει. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Πού είναι. Άλλο αυτό. Πέστε μου, πού είναι. Εντάξει, το ξέκοψε λέει. Και πει το ξέκοψε, τι σημαίνει. Ότι θα το κάνει. Ναι. Τα πιστεύετε ρε αυτά. Τα πιστεύετε. Αν ήταν να το κάνει. Ο Ντουρμουσάη γεννήθηκε στην Αυλώνα. Ήρθε 5 χρόνια εδώ, εντάξει. Ναι. Ναι. Αυτό που πήγε 5 χρονών στην Αυστραλία, τι είναι, Έλληνα ή Αυστραλό. Ό,τι αισθάνεται. Ό,τι αισθάνεται. Ναι. Ότι το συμφέρει δηλαδή. Πες το πως θέλει. Άμα ο Τουρμισά ήταν η Εθνική Αλβανία, έδινε λεφτά, θα πήγαινε στην Εθνική Αλβανία. Όπως ο Κάτσε. Καθίστε καλά, ρε εθνικόφρονες όλοι. Συμφεροντάκηδες όλοι. Άντε μπράβο. Με πρώτο εσένα. Πατριωτά. Εγώ δεν το έπαιξα πατριώτης. Ούτε έβαλα καμιά σημαία ελληνική πίσω, ούτε την Παναγία έβαλα να την καπηλευτώ. Εντάξει, κόκκινε. Ούτε σταυρούς μεγάλους έκανα με τις βρύσες εκεί πέρα, 18 που κάνατε εσείς στον Αϊθαράπη εκεί πέρα. 18. 18 βρύσες μια εκκλησία. Α τα ραπάνε. Α τα ραπάνε. Γιατί δεν έκανες καταγγελίες. Εγώ γιατί έκανα καταγγελία, τι με νοιάζει εμένα. Αν πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι. Δεν πιστεύω τίποτα. Λέω ότι έχετε κάνει 18 βρύσες και κάνετε μεγάλους σταυρούς. Τι κάποιοι έχουμε κάνει, εγώ τι ήμουν, επίτροπος. Επίτροπος δεν ήσουν. Επίτροπος εγώ. Εσύ ήσουν, επίτροπος. Πότε ήμουν αυτό. Εκεί δεν έψηλες εκεί πέρα. Πάλι ψέματα. Πήγες εκεί πίσω και έτρωγες. Άλλο το. Έτρωγες αντίδρο με τούλι και βούτυρο. Το να ψέλνει κάποιο στον αμαρτία. Για να ψάλει σήμερα πρέπει να έχει μέσο, ρε. Εμένα ψάχνει ένας φίλος μου να ψάλει στον Αϊθράπη για να ψάλει μέσω και δεν μπορεί να ψάλει. Πρέπει να ψάλει, πρέπει να γνωρίζει βυζαντινή μουσική. Γνωρίζει και βυζαντινή μουσική και ό,τι θες μουσική και rock and roll μουσική, ό,τι θες. Ήρθε το παιδί στη Θεσσαλονίκη, δουλεύει εκεί στο Φαμιλιάνο, λέει θέλω να πάω να γίνω ψάλτης. Πού να βρει ψάλτης. Μπορεί να το βρει θέση ψάλτη. Αν βρει ότι πήρα ποτέ μισό ευρώ επειδή. Ωραία, άλλο σε λέω. Θέλει να ψάλει το παιδί κάπου. Καλά κάνει. Δεν βρίσκει δουλειά. Δεν άκου να δεις, δεν ξέρω τι ισχύει. Στο λέω εγώ. Πραγματικά δεν ξέρω τι ισχύει. Στο λέω εγώ, έψαξα να βρω άκρη. Λέει δεν μπορούμε να το δεχτούμε, είναι καλυμμένες λέει. Και βρήκε εσένα να βάλεις. Το βάλω εγώ στα μνήματα εκεί να ψέλνει και ένα νεκρό, να βάλει και ένα φράγκο. Πάρω και εγώ το 20%. Γιατί ένας φίλος μου που είναι στο Δήμο Καλαμαριάς και έχει διορίσει κανένα 2-3, τους παίρνει μίζα λέει. Ναι, κεφάλι μεγάλο, μαύρος κτλ. Δεν λέμε παραπάνω πράγματα. Κλείνει η παρένθεση. Πάει το μυαλό σου πουθενά. Μην το πεις. Άλλα θέματα λέγει. Έχουν ξαδρίκια στην Αμερική από Έλληνες γονείς που γεννήθηκαν εκεί και νιώθουν Αμερικανοί πολίτες. Απλά έτυχε να έχουν Έλληνες γονείς. Ναι. Το ίδιο και το κούμπο. Ναι. Παιδιά, τη συνέντευξη θα μου το ρολόι πάει ένα τέταρτο πίσω. Έχει μείνει από μπαταρία. Εντάξει, να το φτιάξω. Φτιάξω, δεν μπορώ να το βλέπω έτσι. Άλλο, τι έχουμε. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Πάει από όλο πόντου μέσα στη Λάρισα. Θα δούμε συνθέσεις από τον ξάδερφο του Πετροτού που είναι εκεί να πούμε. Να πάρουμε συνθέσεις και τα πρώτα στοιχεία του παιχνιδιού, κερκίδες κτλ. Έχει βήτα εθνική και θα πούμε και τα αποτελέματα. Γουστάρεις. Ναι, γουστάρεις. Μ' αρέσεις ρε. Μ' αρέσεις ρε συνεργάτα ρε. Πάμε σε διάλειμμα. Πες το δεύτερο δικό σου. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στους 95,5 των FM. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Παρέα με τους αδερφούς του Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά τα αυτοκίνητό σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά στην καλύτερη τιμή της αγοράς,
με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Θέλω να ανοίξουμε γραμμές. Όχι. Θέλω να πάμε. Δεν έχουμε άνθρωπο στην Λάρισα, από ό,τι με ενημερώνουν. Εμένα μου είπαν ότι είναι ο αδερφός του Πετροτού. Ο ξάδερφος του Πετροτού εκεί. Ποιος σου το είπε, πώς σου το είπε, γιατί. Μου το είπαν εδώ, δεν θυμάμαι ποιος μου το είπε. Ρώτησα και. Μόνο να καλαμαριά. Άντε μόρι καλαμαριά, άντε μόρι καλαμαριά. Απόλλων Πόντου. 0-1 για τον Απόλλων Πόντου. Άντε μπράβο. 0-1 για τον Απόλλων Πόντου μέσα στη Λάρισα. Δεύτερη φορά τέτα τέτ. Έχασε ένα ο άλλος ο Δημητριάδης. Τέτα τέτ τους έχουν διαλύσει. Τη στιγμή που είναι 1-0 ο Βόλος με τον Ηρόδοτο, 1-0 ο Πλατανιάς στη Σπάρτη. Και χάνει. Μα μάνα μάνα έχει και καλαμαριώτες. Εννοείται ότι έχει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, καμιά 25, 30. Μπράβο. Καμιά 50 είναι, ρε. Ποιος έκατσε τον κόλ, κάθε τι πάσα. Έχουν ένα μαύρο εκεί η καλαμαριά καταπληκτικό. Σεντουλού, πώς το λένε. Όχι, ένα πολύ καλό μαύρο, το θέλω Πανιόνιος. Εκπληκτικός. Τράβηξε δύο κάθετες. Νάτος πάλι. Πάλι ο μαύρος την έκανε την κάθετη. Πολύ ωραία κάθετη. Πολύ ωραία η προσποίηση. Πλασάρι. Καλό, δύσκολα. Εντάξει, είναι κακός ο αγωνιστικός χώρος. Παίζει καλή μπάλα ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Εντάξει, ωραίος. Τρίτο τετατέτ είναι. Τρία τετατέτ έβγαλε καλαμαριά. Λοιπόν, ο Απόλλωνας. Και όπως είναι τα αποτελέσματα, είναι ιδανικά. Κάτσε να το κρατήσει. Ο Τάσος ο Δημητριάδης. Έχασε ένα ο Δημητριάδης προηγουμένως. Τον έβριζε ο Δημαράς, έσπασε τα τραπέζια. Τον Παοξή λέει, το έχασε να πούμε. Λέω, γιατί το λες ρε Παοξή. Λέει, τον Παοξή λέει, τον πήραμε να πούμε. Ω, πω, πω, και έχασε μια ευκαιρία φοβερή. Δεν έχουμε άτομα δηλαδή εκεί πέρα. Όταν λες κάτι, εμένα όταν δίνεις μια είδηση, ναι. Ποιος σου το είπε. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάται ποιος σου το είπε. Δεν θυμάμαι, μου το είπαν πάντως. Να το κοιτάξεις αυτό. Τι να κοιτάξω. Ήρθες. Ναι. Σου είπαν ότι υπάρχει άνθρωπος και είναι μάλιστα ο αδερφός του Πετροτού. Ναι. Λοιπόν, Δημήτρης Πετροτός. Το βρήκαμε. Εσπλαδός. Λοιπόν. Δημήτρη καλησπέρα. Ρε κρασοπατέρα. Ρε κρασοπατέρα. Σου λέω, ξέρω εγώ ότι είναι του ξάδερφου του Πετροτού. Αδερφός είπες. Κρασοπατέρα ρε κρασοπατέρα. Σε έκανε αδερφό. Ρε κρασοπατέρα. Μηδέν ένα Απόλλων. Ναι. Ό,τι δεν κατάφερε να κάνει στο δεύτερο λεπτό ο Δημητριάδης, όταν πλάσαρε η μπάλα λίγο από... Ξέρεις την πυρελίκη του ρίξε το Δημητριάδη ο Δημαράς. Ωπα παπα, έριξε τα τραπέζια πίσω. Ο κύριος ο Γρανάζης να πούμε. Ναι, ναι. Βγάλει τον έξω. Λοιπόν, δεν μου λες την κάθετη. Πώς το λέει τον νέχρο το μαύρο που, το παιδί που είναι μαύρος που έκανε την πάθη την πάσα. Ο Σουντουρά. Ο Σουντουρά, παιχταράς είναι ο Σουντουρά. Έμαθα τον θέλουν αλφα-εθνικοί ομάδες. Είναι αλήθεια αυτό. Έπαιζε στην αναγέννηση Καρδίτσας πέρυσι. Ναι. Από τον απέκτησε τώρα, δεν θυμάμαι, νομίζω γαλλική είναι η ομάδα. Καταπληκτικό παιδί, πολύ ωραίος παίκτης, ο σωματώδης, ναι. Ο πολύ γρήγορος αλλά με ταχύτητα στη σκέψη, σωματαράς. Και παίζει έξω αριστερά τώρα, έτσι δεν είναι. Έξω αριστερά. Έξω αριστερά, αλλά καλή κίνηση δεκαριού. Τραβάει να πούμε σαν τρίτο χαβ γίνεται, τον βλέπω. Δύο πάσεις πάντως έκανε παρεβάλλες στον Δημητριάδη. Γύρισε στα χαβ. Δεν τον ακολούθησε κανένας δεν πήρε χαμπάρι στον Απόλλων Λάρισας. Πέταξε την κάθε στο Δημητριάδη δύο φορές. Μπαμ, το έκανε τη μία, δεν το έκανε την άλλη. Για πάμε λοιπόν να δούμε τις συνθέσεις. Λοιπόν, ο Δημητριάδης λοιπόν ο σκόρερ από το 10ο λεπτό, να σας πω και τις συνθέσεις. Πες μας και διάταξη λίγο. Διάταξη. Για... Λοιπόν, καλαμαριά μόνο από... διάταξη. Ναι. Ναι. Για τον Απόλλων Λάρισας παίζουν χωρίς αλλαγές στον αγώνα. Τώρα μόνο μία αλλαγή προσώπου. Ναι. Ματζάρης κάτω από τον κολπό. Μαντάρι, του Άρη, ο Περσίνος του Άρη. Ο Περσίνος, ναι. Σκούπρας δεξιά, Κουρτεσιώτης αριστερά, στο κέντρο της άμυνας Καρατάσιος Σουλιώτης, Δαχάφχα της Λίτενας. Ο Μπραμπίγια είναι σε ρόλο ελεύθερο, δεξιά ο Μαρκολίνο, αριστερά ο Λίτενας, αλλάζουν και πλευρές και στην κορυφή του Απόλλωνα είναι ο Λουκάο. Αυτή είναι η 11 του Αριάμπελά, στον πάγκο Γκέκας, Πιμάη, Καμπέρης, Αγιώτης, Κουτρουπής, Πολέτου και Τασιούλης. Ενώ για την ομάδα της Καλαμαριάς, του Απόλλωνα Πόντου και τον κύριο Καλαϊτζίδη, ο Πολίτης είναι στα goalpost. Τώρα έτσι πως έχω τις συνθέσεις μπροστά γιατί δεν έχω κάνει ακόμα διάθεση. Δεν πειράζει, πες την 11, δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, Γεωργιάδης, Δημητριάδης, Πουρτουλίδης, Τσουμάνης, Κιβελίδης, Καλογέρης, Σουτουρά, Θεολόγου, Σαμαράς και ο Λαϊτάν. Αυτή ο Λαϊτάν είναι με το Δημητριάδη δυο μπροστινή. Ναι, ο Λαϊτάν ναι. Παίζουν ο Δημητριάδης, μπορώ έτσι τουλάχιστον λίγο στα πρώτα λεπτά. Παίζει λίγο πιο μπροστά, είναι πιο ελεύθερος ο Μάικλ ο Λαϊτάν από πίσω του. Θεοδωρόπουλος, Δαλιανόπουλος, Αχτίδης, Λουφάκης, Δαμουλάκης, Μπάμπης και Βλάχος είναι στον πάγκο του Απόλλων Πόντου. Τσουμάνι βλέπω τώρα.
που είναι πολύ καλός μπροστά, δεν κόβει ούτε με βαλέ πίσω, αλλά πολύ καλός μπροστά βλέπω. Το Τσουμάνι, αριστερό μπακ, ωραία. Ωραία, κόσμο δεν βλέπω πολύ, καμιά 25-30 είναι απολωνιστές. Απολωνιστές, εκεί έχουν δώσει και έτσι το δικό τους παλμό στο γήπεδο. Ναι, ωραία. Λοιπόν, εμείς το βλέπουμε. Διακόπτεις όποτε θες για να κάνεις σχόλιο. Βέβαια. Ή να κάνουμε καμιά φάση. Σχόλιο κανά... λέγεται. Σχόλιο είπα. Σχόλιο είπες. Μου εσύ με τον Πετρωτό ξάδερφος είσαι. Ξάδερφος, ξάδερφος. Πρώτος δηλαδή. Όχι, όχι, τρίτος. Δηλαδή από την Αγιά της Λάρισας και εσείς. Θέλει και λεπτό, δεν υπάρχει ρε φίλε. Πώς? Δεν υπάρχει, από τους γόνους, από τους γόνους. Γόνους, γόνους, γόνους. Ναι, ναι, ναι. Ωραίος. Έγινε. Πάλι δύο τρεις ανάσες. Ναι, βέβαια, θα μας επικοινωνία. Ωραία, ωραία. Έγινε, έγινε Πετρωτός. Έγινε, ωραία. Λοιπόν, λοιπόν λέγε. Μπορούμε να ανοίξουμε γραμμές. Άμα θες, άνοιξε. Λοιπόν, λέω πώς είναι τα παιχνίδια και μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310 και τα 390. Στο 57 Βόλος Ηρόδοτος 1-0. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο 13. Πλατανιά Σπάρτη 1-0. Τρίκαλα Κέρκυρα 0-0. Απόλλων Λάρισας, Απόλλων Καλαμαριάς, Απόλλων Πόντου 0-1. Εργοτέλης Εγινιακός 0-0. Παναχαϊκή Κισαμικός 0-1. Ο Κισαμικός είναι ο μαύρος Πιτ. Ναι. Μάλιστα. Έχει κάνει τρομερή πορεία. Ο Πιτ. Με τον Κισαμικό, ναι. Ωραία. Τον έσωσε. Τον έσωσε. Τον έσωσε. Τότε μας κάνει τραπέζι με Γουρουνόπουλο να πούμε όταν τελειώσει το πρωτάθλημα. Πού να το κάνει ο Τσιγκουναράς. Τσιγκουναράς είναι. Γουό. Ναι. Γουό. Ναι. Γουό. Ναι. Απ' τους λίγους. Ένας αυτός και ένας Οδόνης. Ωραία. Πάρε γραμμές. Λοιπόν. Ένας αυτός και δεν ξέρω ποιος είναι ο Τσιγκούνης. Δεν γνωρίζω τον Οδόνη. Πάψε. Πολύ Τσιγκούνης. Τσιγκουναράς. Πάμε στον πρώτο. Ωραία. Αυτός ανακάλυψε την αναπάντητη στην πυροσβεστική. Ναι. Σόπα. Αυτό είναι η μεγάλη. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Μάλιστα εσείς, ναι. Ναι, μ' ακούτε. Πολύ ναι. Καθαρά, πεντακάθαρα. Μπράβο, ρε, λοιπόν. Φιλαράκι Κωστάκη, είμαι ο φίλος του Κρέτ του Βασιλάκη, ο Μάκης. Που πάμε μαζί, παίρνουμε τα βουνά. Τι κάνει ρε αυτός, παίρνει τα βουνά, τρελάθηκε. Θα πάρουμε πάλι τα βουνά πάλι, θα τα πάρουμε πάλι. Ξέρετε, δηλαδή με το μοτοσακό παίρνει και τραβάει σε όλυμπους και τέτοια. Μήπως έγινε και δωδεκαθεϊστής. Όχι. Προχτές θα με παίρνουν τηλέφωνο και θα με λένε πάνε μάλιστον από πάνω από το Λαϊλιά που πήγε με τα χιόνια με τη μηχανή. Νέο χόμπι έβγαλε τώρα. Ναι. Τώρα έχουμε κάνει 3 χρόνια, 4 από το κανάλι. Παρακολουθώ εγώ, το στέλνω like, Mike. Έλα μια φορά μαζί μας εκεί έτσι να σε βάλω. Στο βουνό, εγώ άμα θα έρθω στο βουνό, θα κάνω σαν το Λιαντίνι. Δεν θα ξανάρθω πίσω. Θα πάω στη σπηλιά και δεν θα γυρίσω, να ξυπώσω. Ναι. Εγώ άμα πάω στο βουνό δεν θα γυρίσω πίσω. Μια φορά θα πάω και θα μείνω εκεί. Εντάξει, εντάξει. Γιατί θα ξεφεύγει το μυαλό αν πας εκεί. Μπας περιπτώσει. Ήθελα να σε ρωτήσω, εγώ που το βλέπα το μάτι θες. Πίστευα ότι μετά το πρώτο μικρό, δεν το είδα το δεύτερο μικρό από την αρχή, είδα λίγο πιο μετά γιατί... Η πιανόλα ο Πιάνιτς, θα σου πω τι έγινε. Ναι. Επειδή μου έπαιρνε τα λεφτά από τη Γιουβέντους και έχει να πούμε υποχρεώσεις, πήγε και απευλήθηκε εξ επιτού του και άφησε την ομάδα της Βοσνίας με 10 παίκτες, είναι εθνικός προδότης για τη Βοσνία και εγώ ίσως και ξαναπατήσει θα έλεγα. Είναι πιανόλα, είναι πιανόλα από τις λίγες ο Πιάνιτς. Εντάξει, έτσι λέω εγώ. Και δεν θα έλεγα το ίδιο αν μπράβο. Το έκανε και στην εθνική ομάδα της Ελλάδος κάποιος ακριβοπληρωμένος βεντέτα ο οποίος θα πέταγε στο κέντρο του γηπέδου ένα τέτοιο φάουλ. Γιατί δεν κάνει τέτοια φάουλ ο Πιάνιτς σε μάτς της Γιουβέντους, σε Champions League πρωτάθλημα κύπελα και τέτοια. Και είναι κυρία. Κατάλαβες. Πάντως ναι, συμφωνώ πάντως. Κατάλαβε. Επειδή δεν το ξέρει το Πιάνιτς, θα κάνει και σε άλλους αγώνες αυτά. Πιανόλα μέγα. Έχει κάνει τέτοιο τάκλι στη Γιουβέντους. Ναι. Πού, σε ποιο μάτς. Τα κάνει, ρε. Με την τάπα πάνω πολλές... σαν τον Μπάσα, φύγει από εδώ, ρε. Μη μαλώνετε, μια ερώτηση που ήθελα να κάνω. Η κόκκινη πιστεύω ότι μπορούσε να μην είναι και κόκκινη. Όχι, κόκκινη είναι κόκκινη. Ρε φίλε, πήγε να του κόψει τα νιάτα. Πήγε σαν τον Μπάσα αλήτικα. Α, είναι αλήτης δηλαδή. Ο Μπάσα και ο Πιάνς είναι αλήτες. Ποδοσφαιρικά. Έξω δηλαδή. Από τη γραμμή μπορεί να είναι τα καλύτερα παιδιά. Είναι αλυταράδες. Γιατί δεν πάει με το κουτουπιέ δυνατά. Πάει με την τάπα του φάει τη ζωή άρα του άλλου. Άρα είναι προδότης ρε φίλε της ομάδας. Εθνικός προδότης είναι ο Πιάνης. Εννοείται ρε φίλε. Τώρα, εγώ δηλαδή, αν ήμουν προπονητής εκείνος που μοιάζει με οδηγό τράτα στη Μηχανιώνα, φίλος του Καμπόη, ο προπονητής της Βοσνίας, θα τον κοπάναγα. Να είσαι καλά. Φίλε, έγινε καλησπέρα, πραγματικά στον Θεό που πιστεύεις. Yeah. Θα τον κοπάναγα εγώ αν ήμουν έτσι γόμαρος και σαν τον προπονητή της Βοσνίας, σαν τον Βόγλη να πούμε ένα πράγμα. Όπως μάνα έτσι και η πατρίδα. Μάνα είναι αυτή που σε μεγαλώνει και σε πονάει. Όχι αυτή που σε γεννάει. Πατρίδα αλλάζεις, μάνα δεν αλλάζεις. Ακούσες. Ακούσες, σε λέω εγώ. Είναι πολύ ωραία πατρίδα, θρησκείες, όπως μάνα, παιδιά δεν αλλάζεις. Άκου, είναι άσε σοφό. Τις μάνες με τις πατρίδες. Μάνα είναι αυτή που σε μεγαλώνει και σε πονάει. Ναι, ναι, όχι αυτή που σε γεννάει. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και μάνες που τα πετάνε τα παιδιά. Σοφό είναι αυτό. Ναι. Άσε το παραμύθι τώρα.
Πες τώρα από το που το παίζει ηθικός, ναι. Το ότι... Δεν το παίζω, το είτε ότι... είμαι. Το ότι είναι απλήρωτες οι παίκτρες Ηλιούπολης, δεν τον απασχολεί. Τι είναι οι παίκτρες? Μου στέλνει η μήνυμα φίλος, λέει, ότι είναι απλήρωτες οι παίκτρες Ηλιούπολης. Παίζουν βόλεϊ. Ναι, και θα ρωτήσω. Ποιος πληρώνεται από το βόλεϊ? Είναι επαγγελματικό το βόλεϊ? Επαγγελματικό είναι, στην Α1 είναι. Άφη από εδώ πέρα, παίκτες της Ηλιούπολης. Εκεί ξέχασε τα φιλάνθρωπα αισθήματά σου για τον αθλητή. Τα ξέχασες. Με κάνεις παρατήρηση εμένα. Σε ρωτάω. Ναι, είναι επαγγελματικό το βόλεϊ? Ναι. Έχει συμβόλαια? Ναι. Πού έχει συμβόλαια? Έχει. Δεν έχει. Έχει σου. Ανήκει στον Εραστέχνη. Έχει σου. Δεν είναι το γυναικείο. Καλά. Βόλεϊ. Έχει. Λοιπόν, ο Εραστέχνης. Έχει απλήρωτες. Ρε τα οδηπορικά, ρε. Ας είναι απλήρωτες. Από το βόλεϊ δεν ζεις. Δεν είσαι επαγγελματίας. Ζεις από το βόλεϊ, σαν χλαμάρα. 2-0 ο Βόλος στον Ηρόδοτο. Στο 62, ναι. Ποιος από όλους? Ο Βόλος τον Ηρόδοτο. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Σαχλαμάρα. Ερασιτεχνικό είναι. Σαχλαμάρα. Αλλά. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Θέλω να, επειδή ανοίξατε μία συζήτηση παλικάρια. Μάλιστα, γύρω από την φοροδιαφυγή, θέλω να σας πω και να το ξέρετε. Ο κύριος Κόκκινος. Εγώ δεν ανακατεύτηκα με αυτό. Δεν έχει σημασία. Ναι. Οι μεγαλύτεροι κλέφτες απατεώνες εδώ στην Ελλάδα που κάνουν δισεκατομμύρια φοροδιαφυγή είναι οι Κινέζοι. Και επειδή συνέβη αυτό με την κυρία, ναι. Ναι. Και επειδή είμαι πόντιος κι εγώ, ναι. Το Σαββατοκύριακο, ναι. Ή την Παρασκευή, μάλιστα. Θα πάω κάτω στην παραλία. Θα δω αυτούς τους μαύρους που πουλάνε ένα σωρό πράγματα και δεν κόβουν και δεν κάνουν τίποτα. Ναι. Θα πάρω το 100 τηλέφωνο. Να δεις αν έρθει. Τι είπατε? Να δείτε αν έρθει, λέω. Δεν σας άκουσα. Ναι, θα πάρετε τηλέφωνο το 100 για καταγγελία για να δείτε αν θα έρθει. Θα έρθει οπωσδήποτε. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να μην έρθει 23. Ναι. Και να σου πω και κάτι. Βεβαίως, άλλο. Βεβαίως, ναι. Είναι ποινικό αδίκημα εάν δεν έρθει. Εγώ για θέλω να το κάνετε και να μας ενημερώσετε τι διαδικασία, τι έγινε, αν τους πιάσανε θα, τελικά αποτυπώματα και αυτούς. Βεβαίως, βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Αν έχετε το χρόνο να το κάνετε, θα ήταν πολύτιμος ο χρόνος. Όχι, για την εκπομπή μας. Θα, ναι. Το κάνω. Ναι. Θα το κάνω. Αν έχετε χρόνο δηλαδή θα μας βοηθούσατε σε αυτό το κομμάτι, γιατί εγώ δεν έχω χρόνο να τα κάνω αυτά. Ναι. Ο Κώστας που λέει τις ειδήσεις είναι με ξέρει, ας πούμε, σε αυτά τα πράγματα και το έχουμε συζητήσει. Ο Βαραγιάννης, ο Κώστας. Ο Βαραγιάννης, ναι, 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 ο Βαραγιάννης, ωραία. Και θέλει να βγω μια... Ωραία, αφού λοιπόν, όπως λέει και ο Μπούζος, εσείς είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας, επιχειρήστε το και ενημερώστε μας. Εντάξει, θα το κάνω αυτό εδώ πέρα οπωσδήποτε. Να το κάνετε. Θα περιμένουμε... Γιατί σας λέω ότι το Κινέζον ο Τζίρος υπερβαίνει τα 6 δισεκατομμύρια εντός της Ελλάδος, ναι. Και δεν δείχνουν ούτε δύο. Με συγχωρείτε. Μάλιστα. Εδώ έχω, ναι. Έχω μια ένσταση. Τι ένσταση? Μπορώ, ναι. Να δεχθώ ότι υπάρχει φοροδιαφυγή, ότι υπάρχει παρεμπόριο, οτιδήποτε. Να γνωρίζουμε όμως και νούμερα από αυτό. Ναι, αυτό είναι λίγο... Είναι λίγο υπερβολικό. Είναι υπερβολικό. Καλά, ναι. Λέει ο Γρηγόρης. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, λέει ο Γρηγόρης. Δεν αμφιβάλλω αυτό που, ναι. Λέτε. Ναι, 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 να μην μπαίνουμε σε να νούμερα. Ξέρουμε νούμερα. Ναι, ναι, σωστά. Δεν μπορούμε. Σωστά, Γρηγόρη. Μπράβο. 0-2. Α, τι χάνει. Πω, τι έχασε ο Κυβελίδης. Μην κάνεις ρε σηκόκκινε σαν την Ερασπορ. Ο παδός της ομάδας. Μπορεί να έχουμε λαρισαίους που μου ακούν την εκπομπή. Αν είσαι σε ρε, δες τι έχασε. Ναι, άλλο λέω εγώ. 0-2 και δεν πήγε εδώ γκολ. Ας το να πάρει. Δες τι χάνει ο Κυβελίδης. Ας το χάνει. Κυβελίδης είναι. Δεν είναι ο Βαν Μπάστερ. Το έχασε. Ρε φίλε. Τραβιώνται για offside. Αυτός βγαίνει έξι να δες. Δεν υπάρχει offside. Offside. Δεν offside. Πώς δεν είναι. Βγαίνει και δεν στιχάνει τώρα. Το έχασε, εντάξει. Offside ήταν. Απί... Δεν υπάρχει offside. Εντάξει τώρα, λες εσύ. Είσαι και τυφλός. Πάνε δες το Δημήτρη, τον Καλαϊτζίδη και πες ότι ήταν offside. Θα με πει ο Καλαϊτζίδη. Εγώ λέω ότι δεν βλέπει μπροστά σου. Αυτό από πίσω βγαίνει. Έτσι λες εσύ. Μα έτσι είναι, τι γίνεται. Γραμμή σου δείξε. Τι να σε πω, είναι απαράδεκτο. Η E3 έχει γραμμή. Πάμε παρακάτω. Δεν υπάρχει offside. Έλα, έλα, τελείωνε. Όποιος το βλέπει μπορεί να σου το πει. Πάμε, τη, ναι. Ζωνούλα, τη ζωνούλα της Λάρισσας της πάει ο Καλατζίδης για πλάκα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλώς τον. Χρόνια πολλά. Για ποιο πράγμα? Να για τον προέδρο. Για τον. Η Βαλτ σήμερα έχει. Α, γυρίσει. Ναι, προσκυνήστε τον βέβαια. Ο ευεργέτης σας είναι βέβαια. Γιατί, έκανε τον πάω καλή γυρίσει. Ομάδα βέβαια, βέβαια. Τι λες τώρα, βέβαια. Τόσα χρόνια τραβιόμαστε. Έξω από το Μακεδονία παρά κάτι birthday to you έπρεπε να λέτε τώρα. Πλάκα. Αν ηρωνεύεσαι, δεν λυπάμαι πολύ. Καθόλου. Α, καθόλου. Καθόλου. Α, συμφωνούμε. Γιατί τόσα χρόνια τραβιόμαστε. Τραβιόσασταν και τώρα γίνατε πρωταγωνιστές
αχρέωτη με καλή μπάλα, με κερκίδα να πούμε πολιτισμένη κτλ. Πάμε. Να, μια που το έφερε η συζήτηση τώρα. Ναι. Να ρωτήσουμε το γήπεδο, τι γίνεται. Το γήπεδο δεν προλαβαίνει να πάρει άδεια κατεδάφισης φέτος και δεν πάει στο Καφτατζόγλιο του χρόνου. Αυτό γίνεται. Εντάξει, ό,τι μπορεί να γίνει. Μετά μπορεί να έρθει η Νέα Δημοκρατία και πάλι να μην γίνεται. Αυτό λίγο θα πρέπει να σε ανησυχήσει, να πούμε. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν ξέρω. Αυτό... Εγώ είμαι αρνητικός. Δεν μπορεί είμαι να το σταματήσει. Πεσημιστής. Είμαι το κακό βάζω με το νου μου. Καλά, όχι, σε αυτό συμφωνώ και δεν εγώ. Είμαι χαζογαρούμενος. Το κακό βάζω με το νου μου. Πάμε παρακάτω. Δεν θα κοιτάς μόνο το καλό. Χαζογαρούμενος είσαι σίγουρα. Αυτό. Είμαι. Άλλο. Ναι. Αλλά ότι είσαι πεσημιστής είσαι, είναι. Αλλά όχι και δεν είσαι χαζοχαρούμενος. Λοιπόν, να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Μια και χαζός και χαρούμενος. Πάρε μια κάθε την πάσα ακόμα. Πάρε το καρφώσεις τώρα. Το βλέπω. Άντε ρε αγόρι μου, τι κάνεις εκεί. Είναι δυνατόν. Την έχει διαλύσει στην κόντρα επίθεση. Ο Λαϊτάν τον έπιασε η ψυχή του, τον βγάλαν έξω στο 20 λεπτό αλλαγή. Τι το θες τον Λαϊτάν, λέει Καραϊτζίδη, τι το θες. Εγώ νομίζω ότι όταν είπε και είδα μαύρο, λέω έχει πλάκα. Όχι, όχι. Τον έφαγε τον άλλον. Τον άλλον, όχι. Έλα, φίλε, ναι. Πώς είδε την Εθνική και τον Αναστασιάδη. Κοίταξε, δεν έχω απέτηση εγώ από τον Αναστασιάδη και την Εθνική. Όχι, ρε παιδί μου, θεωρώ μεγάλο προδότη της Εθνικής Ομάδας της Βοσνίας τον κύριο Πιάνιτς. Το άκουσα αυτό. Εγώ ρωτάω τώρα πώς τον είδε, δηλαδή σε αυτό. Κοίτα, το τεστ. Έκανε ένα 3-6-1. Αυτός, βαρύ... αυτός τώρα μηδενίζει τον Άγγελο. Όχι. Και βγάζει ένα... προδότη το. Έκανε ένα 3-6-1. Δοκάρι Καλαμαριά. Δεν είναι δοκάρι, την έδειξε ο αμυντικός τυφλός σε. Δοκάρι είναι. Δεν βλέπω. Παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν βλέπεις καθόλου καλά. Με ποιον να παίζει Καλαμαριά. Με τον Απόλλων Λάρισας. Απόλλων Πόντου λέγεται, δεν λέγεται. Αυτός το. Εντάξει, η πλάκα ποια είναι. Το Πόντου. Εγώ ξεκίνησε ο Κωστής. Πριν 10 χρόνια. Εγώ, ποιο 10. Παραπάνω. 20. Παραπάνω, ναι. Το ξεκίνησε ο Κωστής. Όταν ξεκίνησε να κάνει ραδιόφωνο το βράδυ, ήταν ο πρώτος που τους έλεγε, εγώ θα έκανα. Για κάτσε να δούμε, λέει, κόκκινε. Μπορεί να μην βλέπω καλά. Κάτσε να δούμε. Γίνεται σε. Όχι, δείχνει την άλλη φάση. Σέντρα σούτ έγινε τώρα με τον Μπακ. Αντί να δω ποιο δείξουν αυτό. Δεν... Πάλι ευκαιρία έγινε και δεν την είδαμε. Ναι. Τον έχει διαλύσει τον Απόλλωνα. Και offside δεν υπάρχει, ήρθαν μηνύματα σε μένα που λένε δεν υπάρχει κανένα offside. Εγώ λέω είναι offside λίγο. Πολλά... Τι λίγο, δεν υπάρχει, υπάρχει λίγο. Υπάρχει. Λίγο έγκυος και πολύ. Τι είναι έγκυος ή δεν είναι. Για, λοιπόν, να το, για δούμε τώρα. Είναι δοκάρι. Α, όχι, δεν δοκάρι. Το απόκουσα ο αμυντικός. Δεν είδα καλά. Πρέπει να πάω στον οφθαλμίατρο. Θα πάω στο Μίλτο τον Παλίδη να με δει. Είναι καθηγητής μεγάλος. Πάμε με δει στα μηχανήματα. Ναι, δεν το είδα, ναι, ναι. Δεν το είδα, ρε φίλε. Έχω πρεσβείο πάσα. Είμαι πρεσβείο πάσα. Ρε φίλε, εγώ ούτε μοιοπία, έχω το πρεσβείο πάσα. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Με τόσο ουίσκι που έχεις πει, δεν θόλωσε το μάτι σου εσένα. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Έχεις δυνατό οργανισμό. Πάμε στον επόμενο κύριο. Μάλιστα. Θα τον δείρω, δεν γλιτώνει. Ο Ντάστιν Μπίμπερ αποσύρεται για λίγο από τη μουσική. Αυτός είναι. Justin Bieber. Ο Μπίμπερ, τι έπαθε. Ίδιος ο Μπακάκης της ΑΕΚ είναι αυτός. Τι αποσύρεται. Επικοινωνιακό τρίκινο. Δεν καταλαβαίνεις. Πες μου να μάθω. Δεν καταλαβαίνεις. Πες μου να μάθω. Γάστα, βρε τώρα. Έλα. Ναι. Έλα, Βίλε. Καλησπέρα σας. Καλώς τώρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, εσύ. Ναι. Πόπα, αυτή είναι λοιπόν, η. Συγγνώμη λίγο. Αυτή είναι, ναι, του Κάρολου η γυναίκα. Του πρίγκιπα. Ναι. Σαν το Λάκη το Πετρόπουλο πριν πεθάνει. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι ασχήμια είναι αυτή. Πω, να είσαι πρίγκιπα και να κοιμάσαι με αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Η Καμίλα, ναι. Η Καμίλα. Ρε φίλε, δηλαδή. Απατούσε το μπουμπούκι με την Καμίλα. Ρε φίλε, άκουρε φίλε. Το να είσαι πρίγκιπα και να ξαπλώνει με αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Αυτή η Άγγλια είναι πολύ άκουσα. Μα τι πράγμα είναι αυτή η Άγγλια. Όχι, όχι, όχι. Μα είναι δυνατό. Ένα πράγμα, όχι, φίλε, όχι. Ο άνθρωπο, το τι έχει μέσα στο μυαλό του, δεν περιγράφει. Δεν έχει. Ρε πρίγκιπα είναι. Εδώ ο διπλανό μου έβλεπε τον εισπράκτορα και τον είχε ερωτευτεί τώρα πλάκα μου κάνει. Τι να πάρει από αυτήν εδώ πλάκα μου κάνει. Τι φαντασίωση να έχει από αυτή τη γυναίκα. Φαντάζεσαι αυτή με baby doll το βράδυ. Σαμπάτα ρε baby doll. Και πού ξέρεις τι μπορεί να του κάνει αυτή. Τι να κάνει καημένη. Λέγε φίλε. Κόκκινε. Λέγε. Μην βγάζουμε τώρα την ιστικάδα μας προς τα έξω. Ναι. Τι να βγάλουμε την. Την. Την ιστικάδα μας που έχουμε τις γυναίκες. Την ιστικάδα μας λέει. Την πείνα μας. Την πείνα μας. Νηστικάδα, κάτσε να το γράψω. Την πείνα μας. Νηστικάδα. Παμπινιώτη. Πάρ το τρένο, έλα πάνω να μάθεις καινούργιες λέξεις, παλικάρι μου. Νηστικάδα. Μη θα το μάθουν το Παμπινιώτη. Αυτός θα μας μάθει. Πάκα. Εσύ, ναι, Κώστα, ναι. Αυτός ο Μπακάκης σου έσαι τρέχει χθες έτσι, σαν βατραχάκι. Οχ. Ο Μπακάκης. Το γκολ είναι αυτό. Το γκολ είναι αυτό, ρε ηλίθεια. Σαν του Χατζηρανίδη την πάτησε. Το γκολ είναι, ρε ηλίθεια. Αυτός νόμιζε τώρα θα έλεγε γκολ.
Ήταν έτοιμος τώρα να πει 0. Πες το αλήθεια. Θα το έλεγες εσύ. Ήσουν έτοιμος. Με πρόλαβες, με πρόλαβες. Ήταν έτοιμος να πει και τον πρόλαβα να το σώσω. Αυτός θα μ' αφήνει να εκτεθώ. Την έχω πατήσει κι εγώ. Δεν γράφει replay. Ο Χατζιωαννίδης το έχει κάνει. Αυτός δεν είναι ίδιος ο κάκος με το καφέ το. Ναι, ναι, στο πιο άσχημο. Ο κάκος είναι και ωραίο πάλι. Είναι μπρουτάλ, ωραίος. Τώρα τι να πω, ρε παιδιά. Μετά τον Ισπράκτορα, μετά τον Κρινίατρο, μετά τη Βούλα την Πλατυπόδα. Όχι, ναι. Τώρα φλερτάρει και με τον κάκο. Οι άντρες, όταν βλέπουν έναν ωραίο άντρα, το παραδέχονται. Η γυναίκα δεν το παραδέχεται. Δεν θα πει. Και ωραία να είναι, θα πει χαζή, είναι στραβή, είναι τη δίξια, είναι μπίξια. Εκτός όμως της αρέσουν την γυναίκα. Εκτός αν είναι, ναι. Εσύ, Κώστα. Ναι. Τι γίνεται με τον Άρη και τη Βέρεια, ρε. Αρχίζουν τα όργανα. Αρχίζουν τα όργανα, φίλε. Γιατί ήταν το μάτς που πανηγύριζαν εδώ με τον Πασά, ήθελα να ήμουν Πασάς. 3-0 ο Βόλος, ναι. Την ομάδα του Ηροδότου. Έχει ένα θέμα ο Άρης, νομίζω όμως ότι... Θα την παλέψει, λες. Δεν ξέρω. Θα έχουμε Κοίτα, δεν μπορώ να ρίξω τον Άρη τώρα κατηγορία. Έχει κόσμο, έχει λαό, έχει ίντερνετ, έχει εμπορικότητα. Ο Όφη το φουκαράς τώρα με χίλιους κριτικούς Klein Mind και το Αιγίνο το παρανοϊκό εκεί πέρα από τον Κολυδρό. Αν δεν λες η κριτική, σε όποια κυβέρνηση και να είναι βγουν. Έλα σας, ας την κριτική. Τι αυτό. Κάποτε η κριτική τώρα, πάει τώρα. Κάποτε με τον Πασόκ ήταν, ξέρω. Πασοξίδες ήταν η κριτική, οικονομήσανε. Ποιο Πασόκ, κλείσερε. Φύγε. Κλείσερε τώρα. Φύγε. Γίνεται της τρελής στον Πειραιά, παιδιά. Γίνεται της τρελής. Με αυτούς οι οποίοι δεν είναι Νέα Δημοκρατία και είναι με τον Κόκαλη και με την υποψηφιότητα που βάζει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Γίνεται της τρελής διάλειμμα. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Υπενθυμίζω παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας, κρατάτε την άδεια κυκλοφορία στο γυρίδι του στα χέρια σας. Τηλεφωνείτε στο 18133 και όλα τα άλλα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική λοιπόν διαγραφή του οχήματός σας γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, όλα με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Στον 249 που με αποκαλεί φελό, να το επιστρέψω το χαρακτηρισμό. Γιατί σε λέει φελό? Αν δεν λέει λόγο, δεν το δέχω. Καλησπέρα παιδιά, ζαρντινιέρα εδώ. Μόλις ανακοίνωσε ο Βασιλιάδης την αναδιάρθρωση του Super League. Πάλι τα κατάφερες, φελέ κόκκινε. Λοιπόν, επειδή ενημερώθηκα για το τι έγινε στη συνάντηση με τους εκπροσώπους της Super League. Πότε έμαθες? Τώρα. Ωραία, τι έμαθες? Δεν συζητήθηκε καν το θέμα. Τότε τι λέει αυτός? Άρα αυτός είναι φελός. Λέω, σου επιστρέφω το χαρακτηριστικό. Μπράβο, Γρηγόρη. Πάμε παρακάτω. Ραπ πάντα λες στους άλλους υποκριτές. Εσύ παραδείγματος χάρη δεν είσαι υποκριτής που κανονικά θυμηθήκατε όλοι τον Απόλλων και πανηγύριζε τα γκολ του. Και τι να θέλουμε, να ανεβεί η αθηναϊκή ομάδα? Να ανεβεί άλλη ομάδα? Τον Απόλλων πόντου θέλουμε. Τι σχέση έχει, εγώ δεν με ενδιαφέρει. Όχι, εγώ γουστάρω να ανέβει ο Απόλλων πόντου. Ούτε με κρύα, με κάνει ούτε ζέστη. Ούτε να ανεβαίνει ο Ηρακλής, να ανέβει ο Απόλλων πόντου. Και αν ανέβει ο Απόλλων, τι θα κάνει? Θα πάει με την ΑΕΚ, θα γίνει φίλη. Με την ΑΕΚ. Έλα ρε, τελείωνε τώρα. Με τις μικρές ομάδες της Βορείου Ελλάδος τώρα. Ας. Ας. Καλά, έχουν δίκιο οι Αριανοί. Τι λέει να κάνει. Χάρη, σε ευχαριστώ. Τα κείμενα. Τα κείμενα. Μη σώσουν και ανέβουν τα κείμενα. Να σωθούν. Ίδιος. Πάμε, πάμε. Όχι, αυτό που λες είναι έγκλημα. Γιατί είναι απλήρωτες οι παίκτες της Λιούπολης. Τι με νοιάζει εμένα. Άσε τώρα τα παραμύθια. Η Λιούπολη είναι ένα τεχνική ομάδα. Οι παίκτριες δεν ζουν από το βόλεϊ. Κανένας δεν ζει από το βόλεϊ. Είναι ένας τέχνες. Και ο Άρης, όπου βρίσκει βορειοελλαδίτικη ομάδα, πρέπει να την ρίχνει κατηγορία. Όπου τη βρίσκει. Σέρες είναι, καβάλα είναι, δράμα είναι. Ό,τι είναι. Πιερικός είναι. Ό,τι είναι Βόρεια Ελλάδα, ο Άρης πρέπει να το ρίχνει κατηγορία. Έτσι λέω εγώ. Εσύ λες το αντίθετο. Να βγουν οι Αριανοί να μας πούνε. Έλα φίλε. Και σε 5-6 εβδομάδες. Και σε 5-6 εβδομάδες. Και σε 5-6 εβδομάδες θα είμαστε πρωταθλητές. Και κυπελούχοι, αυτό που λέει. Κυπελούχοι. Κυπελούχοι. Ναι. Κυπελούχοι μπορεί να μην είστε. Μπορεί να το πάρει η Λαμία. Μπορεί να το πάρει η ΑΕΚ. Δεν ξέρεις. Μπορεί να το πάρει η Λαμία. Ποια και η χάρτινη περσινή δεν μπορούσε τους παίκτες τους δικούς του να κρατήσει. Χριστοδουλόπουλος έφυγε. Το κύπελο είναι... Άκου, άκου. Άκου βρε. Το κύπελο είναι άτιμος θεσμός. Γι' αυτό το λέω. Φίλε, και τα δύο θα έρθουν στο Λευκό τον Πύργο. Ίδιο καταρχάς... Άλλο λέω εγώ. Στο μεγάλο Ιβάν Σαββίδη, χρόνια πολλά. Μπράβο, σε αυτό βέβαια. Αυτό στην Ελλάδα
Έτσι. Το έκανε έτσι. Πρώτο τον ΠΑΟΚ. Αυτό που φορούσε ότι είχε το σακάκι. Και δεν είχε μία. Σταμάτασαι βρε, μη μιλάς βρε, σταμάτασαι βρε, μη μιλάς. Ω, έτσι λέγατε, εγώ δεν, εγώ δεν ξεχνάω. Και μια κάποια εταιρεία απαντή τον Απόλλων και τον Βόλο, ρε. Φούτμπολ μια ώρα μας ζάλισε με τον Βόλο και με τον Απόλλων. Κόψον. Κόψον. 4-0 ο Βόλος στον Ηρόδοτο. Ναι. Λίγο πριν το ημίχρονο, Πλατανιά Σπάρτη 1-0. Ναι. Τρίκαλα Κέρκυρα έγινε 1-0. Άντε ο Αναστόπουλος πάλι. Με Μαρκόφσκι. Ναι. Και... 0 ο Απόλλων Πόντου, το Εργοτέλη με τον Ιγυνιακό στο 0-0, Παναχαϊκή και Σαμικός 0-1. Εργοτέλης και Ιγυνιακός δεν το στήσανε. Με Κάσο, ο Μαύρος Πιτ κρατάει εκεί. Κρατάει ο Πιτ. Ναι. Εντάξει. Παρακαλώ. Καλό φάουλ, να βγάλουμε λίγο τον... Όχι, σε λίγο. Σε λίγο. Έλα φίλε, καλό φάουλ για τη Λάρισα, στημένο, ζώνη. Είναι καλό. Δεν καλό, ναι είναι καλό. Δεν θεωρείται. Ζώνει ο Καλαϊτζίδης. Σαν κόρνερ είναι αυτό. Ζώνει ο Καλαϊτζίδης. Καλό είναι πιο ψηλά. Κάτσε να δω. Εκεί είναι σαν κόρνερ. Ζωνούλα ο Καλαϊτζίδης. Δεν είναι κόρνερ. Man to man του σε δεν βλέπει. Ναι. Man to man πια. Ωραία, μπράβο τον Καλαϊτζίδη. Μ' αρέσει που βλέπεις και μπάλα. Οχ. Offside είναι αυτό. Δεν είναι καθόλου offside. Offside ήταν αυτό. Να, πέναλτι πάει παράσταση. Λοιπόν, τέλος, πάμε επόμενη γραμμή. Χάθηκε η φάση για τον Απόλλωνα Λάρισας. Κόρνερ. Είναι κόρνερ. Είναι κόρνερ στο 42. Μπήκαμε, πάμε κόσμο γρήγορα. Ο Πορτογλίδης τα λέει εκεί. Έλα φίλε. Man to man ήταν. Ναι. Παρακαλώ. Έλα. Που δεν βλέπω μπάλα. Μπράβο Γρηγόρη. Ναι. Έλα φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Φύγε. Επόμενος, ναι. Ακούτε, καλησπέρα. Γεια χαρά φίλε. Γεια σου. Κωστή, εσένα ήθελα λίγο. Ναι. Λοιπόν, το πρωί με... Κακό δικό σου. Ναι. Δικό μου κακό, δεν πειράζει, τον αγαπάμε τον Κωστή, μην ανησυχείς. Εγώ τον αγαπάω. Εντάξει, εγώ τον αγαπάω, φίλε. Ρε, πάμε γρήγορα. Λοιπόν, το πρωί Κωστή με θύμισες κάτι από τα παιδικά μου χρόνια. Ναι. Και γελάω. Λοιπόν, αν είχαμε τον ίδιο καθηγητή Ξίδη, το Ξίδη. Το Σταύρο, ναι. Λεπτούλης με γυαλιά. Με γυαλιά, ναι. Πέθανε, 43 χρονών. Θα σου πω, πέθανε. Θα σου πω, εγώ παραβατικό στο σχολείο, ναι, όταν πήγαινα στο μάθημά του τον έκανα πολλά. Κι εγώ τον έκανα πολλά. Άκου να σε πω, γιατί μια φορά και μέχρι 4 μέρες αποβολή. Είχε ένα ραδιόφωνο, το θυμάσαι, πάντα που έμπαινε μέσα και μας έβαζε μουσική Μπετόβεν. Τι μουσική ρε, ανέβαινε πάνω στα δέντρα και έψελνε. Δεν θυμάσαι. Γι' αυτό σου λέω, από το πρωί μου τον θύμισες και γελάω, θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια. Λοιπόν, τον είχαμε Παρασκευή. Τα καλός όμως. Καλός. Εμένα ξέρεις τι με έβαλε και έκανα. Για πες. Εμείς ήμασταν αγοράκια στο σχολείο, κοριτσάκια δεν είχαμε εκεί όταν με στείλανε. Ναι. Και ήταν να παίξουμε ένα θεατρικό, την τσάντα και ναι, το τσαντάκι. Και έπρεπε κάποιος να κάνει τη γυναίκα. Λέει, ναι, παιδάκι μου, εσύ θα κάνεις. Hey, τρελώσε κύριε καθηγητά. Όχι παιδάκι μου, θα κάνεις τη γυναίκα με λέει. Όσο το λέγατε κύριε καθηγητά ήταν μέλι γάλα. Λοιπόν, άκου να σε πω. Ναι. Παρασκευή αφού ήταν γεμάτη όλη εβδομάδα, πρώτη τελευταία ώρα είχαμε Ξίδι, γυμνάσιο Καλαμαριάς. Ναι. Λοιπόν, ερχόταν με πάντα με το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο. Μέσα. Τι αμάξι και ο Ξίδις. Ορίστε. Τι αμάξι και ο Ξίδις. Δεν το θυμάμαι ποτέ. Σου είπα πάντα όταν πήγαινα στο μάθημά του τον έβλεπα. Έτσι. Όταν πήγαινα. Έτσι. Λοιπόν, και πάω όπως λες και τον αλλάζω την κασέτα. Έχει κάτι κασέτες που έβαζε όπερες. Ναι, τις όπερες που έβαζε. Και τον βάζω μέσα Άλις Κούπερ. Φύγε, αλήτη. Φύγε. Οξύδης είχε... Ποιο του βάλες, το Poison. Οξύδης είχε ένα... Δεν θυμάμαι τότε, μόλις είχε βγει το άρμι το Poison. Και τον βάζω μέσα Άλις Κούπερ. Το Poison που έβαζε, και μας πιάνει τον Μπούρου Μπούρου με τα διάφορα. Τελευταίο τρανείο εγώ μόνος μου. Εγώ να γελάω προτού να ξέρω ακόμα τι θα γίνει. Και με το που πατάει και τέρμα το ραδιόφωνο και αρχίζει μέσα να χτυπιέται το Άλις Κούπερ και να έχει πηδήξει ο Ξίδης ο καημένος μέχρι τον πίνακα. Πέθανε πολύ νέος. 43 χρονών πέθανε ο Ξίδης. Πολύ νέος. Νεότατος. Δήλωση Πέτρου Κοκάλη. Θα πάει μην στο νοσοκομείο. Ψάχνετε να βρείτε σε μένα βρωμιά και μπερλουσκονιά. Ναι. Εννοώντας ποιον. Τον πρόεδρο. Πάμε. Ο εμφύλιος ξεκίνησε. Αυτό συμφέρει το ΠΑΟΚ. Πάμε κόσμο. Ναι. Έτσι να τρώγουμε. Και μη θα σ' ακούμε. Γεια σου. Και μη θα σ' ακούμε. Έλα. Τι κάνετε. Θα πεις το γυναικείο σου όνομα, αλλιώς δεν βγαίνει. Ναι. Βαραβάς. Το γυναικείο όνομα. Ποιο είχες πει. Κόρνερ για τον Απόλλωνα Λάρισας. Είχες πει ένα πολύ ωραίο. Καλοχτυπημένο. Πάμε. Ένα γυναικείο πολύ ωραίο είχες πει ρε. Γκολάρα ισοφαρίζει ο Απόλλωνα Λάρισας από rebound στο 45 λεπτό. Κατσίκι. Έγινε κόρνερ από... Πόσο κατσίκι μπορεί να είσαι ρε. Να σου πω ποιος είναι κατσίκι τώρα εδώ. Πόσο κατσίκι μπορεί να είσαι. Να σου πω το λάθος εδώ τώρα. Κάποιον χάσες τα μαρκαρίσματα. Όχι. Σου πω το λάθος εδώ. Κάποιον χάσες τα μαρκαρίσματα. Κάτσε να σου πω το λάθος. Και δεν είναι και ψηλός να το σκοράρει. Μα με σούτ σου τα ρε κόκκινα. Δεν βλέπεις. Ιδέα δεν έχεις. Σουρωμενάκια κρασοπατέρα. Γίνεται κόρνερ. Πού έγινε το λάθος εδώ.
διώχνει προς τα έξω αντί να διώξει κόρνερ. Ο σέντερ μπακ ή ποιος είναι εκεί αυτός που διώχνει. Αντί να διώξει κόρνερ, διώχνει προς τα έξω. Δεν χρειάζεται να διώξει κόρνερ. Πλάγια. Ή πλάγιο διώχνεις, είναι εντολή πάγια. Ο στόπερ, ο αμυντικός και ακόμη και μπράβο, η μπακ, Γρηγόρη, μπράβο, ή κόρνερ όταν δεν είσαι σίγουρος. Τι σίγουρο. Για την μπάλα, ποτέ προς τα μπρος. Ή προς τα πίσω ή προς τα πλάγια. Τα πλάγια αποκλούν, κόκκινε. Ή κόρνερ, δεν σου λέει τίποτα για κόρνερ. Η μπάλα να φύγει μακριά. Πάμε στο Δημήτρη Πρωτοτό. Δεν είναι μακριά, δεν είναι μακριά. Στη Λάρισα. Δεν είναι μακριά. Λάθος η απόκρουση. Είναι σωστή η παρατήρησή μου. Δεν πας στο πέναλτι να αποκρούσεις. Δεν πας κάθετα, πας πλάγια. Ποιος αποκρούει. Δηλαδή αν διώξει κόρνερ είναι λάθος. Τι δουλειά έχει να διώξει κόρνερ, κόκκινε. Πλάγια πάει η μπάλα. Καλώς. Κόρνερ θα διώξει. Okay. Πάμε στο Δημήτρη τώρα. Έλα. Θέλεις την άποψή μου για τη φάση του γκολ. Ναι. Οι προπονητές λένε ότι όταν η μπάλα απομακρύνεται σε αυτές τις καταστάσεις έτσι επικίνδυνες, φεύγει με μεγάλη λόμπα, ούτως ώστε η μπάλα μέχρι να κατέβει να έχει προλάβει να βγει όλη η άμυνα έξω. Αν μπορεί. Όταν η μπάλα απομακρύνεται ευθύβολα, έχεις αυτά τα αποτελέσματα. Η μπάλα στρώθηκε στο λίτε, να με ένα ξέρω. Αυτά τα ευθύβολα δεν είναι αποκρούσεις. Πλάγια πάει η μπάλα. Πλάγια. Και με λόμπα, και με λόμπα, και με λόμπα. Αλλά ποιος απόκρουσε, μαύρος ήταν αυτός που απόκρουσε. Ποιος ήταν. Ένα 44 εσωφαρίζω. Στη μοναδική ευκαιρία που έκανε ο Απόλλωνας, δεν έκανε. Έτσι ακριβώς. Λουκάο κατεβάζουμε στη μεγάλη περιοχή για να δούμε και αυτήν την περίπτωση εδώ πέρα. Ο Λουκάο καθυστερεί, γυρνάνε όλοι του Απόλλων πόντου στην άμυνα. Δεν είπα στο λίτε να αυτός ταλαιπωρεί εκεί τον νεαρό, ο οποίος πέρασε, τον νεαρό Λουφάκη, ο οποίος πέρασε αλλαγή στη θέση του Λαϊτάν, ο οποίος βγήκε τραυματίας στο 21ο λεπτό. Αμάν και αυτός ο Λαϊτάν, Fiat 128 είναι. Τη μια καρδιά παθαίνει, την άλλη τραυματίες, τι είναι αυτός ρε. Τι να λοιπόν, λίγο πριν πάντως οδηγηθούμε στην ανάποπλα, ο Απόλλωνας πετυχαίνει ένα γκολ σε κέρι, ο Απόλλωνας Λάρισας, έτσι. Και τώρα πάμε στο ημίχρονο. Αντί να είναι 0-3 το παιχνίδι. Αστάβαζανε, ναι, τι άσε κάνω εγώ τώρα. Ήταν ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο Απόλλων Πόντου ήταν πολύ καλός στο πρώτο 20 λεπτό κυρίως. Θα μπορούσε να έχει πετύχει και δεύτερο και τρίτο τέρμα. Δεν το κατάφερε αυτό και έτσι μοιραία δεν έκανε την ισοφάρη στη μοναδική επίσκεψη του Απόλλων Λάρισας στα καρέ του πολίτη. Η απόκρουση λοιπόν, ποιος την κάνει, μπορείς να μας εξηγήσεις. Πάντως στόπερ δεν απόκρουσε εκεί. Ήτανε... δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω γιατί ένας όμιλος το χτένι. Πρέπει να ήταν το οχτάρι της Καλαμαριάς που έκανε τις κάθετες πάσες. Άμα ήταν το οχτάρι, δεν παίζει οχτάρι, μήπως το δεκαοχτάρι. Αυτός που κάνει την κάθετη πάσα και μπαίνει τον κόλπο. Ο Σουτουρά είναι. Ο Σουτουρά έκανε την κάθετη πάσα. Ο Σιωμουλά αυτός το έκανε το λάθος μάλλον. Άς. Αυτός έκανε την απόκρουση λάθος. Ωραίος παίκταρος. Αλλά εδώ δεν έκανε λάθος απόκρουση. Η ΑΒ είναι ότι η μπάλα πάει πλάγια και όχι κάθετα. Λοιπόν, τέλος. Να είσαι καλά Δημήτρη, 1-1 ημίχρονο από τη Λάρισα, Απόλλων Λάρισας, Απόλλων Πόντου, 1-1. Δυστυχώς για τον Απόλλων Πόντου, ο οποίος ήταν πολύ καλύτερος, έχασε ευκαιρίες να πετύχει και δεύτερο και τρίτο γκολ. Δεν τα κατάφερε και από ένα λάθος στην άμυνα, όταν από ένα φάουλ διώξανε με το κεφάλι, δεν σούταρε, με το κεφάλι διώξε. Με το κεφάλι ο άλλος σούταρε ρε κόκκινε. Ελληνικά με το μιλά. Κεφάλι έδιωξε. Με το κεφάλι έδιωξε λάθος. Ακριβώς. Δεν διαφωνούμε. Λάθος έδιωξε. Μα λέει για λάθος πράγματα. Εντάξει, τέλος. Ανοίγει το σκορ ο Εργοτέλης. Εργοτέλης Αιγινιακός 1-0. Δεν το στήσανε αυτοί. 5-0 ο Ηρόδοτος, το ο Βόλος στον Ηρόδοτο. Εντάξει, πάμε. Τι πάω γραφείο, έχει μίχρονο και νομίζω φεύγω. Έχω σαλέψει. Αγανάκτησα, φεύγω. Μίλα με τον κόσμο. Φύγε. Φύγε. Έλα φίλε, ναι. Και άλλα Κωστή. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Έλα και καλησπέρα. Καλώς τον. Να κάνω μια πρόληψη γιατί προηγουμένως μίλησε ένα παοξάκι. Ναι. Και είπε για το κύπελο. Θέλω κύπελο. Εγώ πάω ξύσιμο. Απ' τη μηχάνη ωραία ο Χρήστος. Χρήστο φεύγω φιλιά. Γεια σου Γρηγόρη μου. Γεια σου αγόρι μου. Θα τα πούμε. Λοιπόν. Φέτος δεν θα τον πάρει ούτε η ΑΕΚ ούτε ο ΠΑΟΚ. Εγώ πρόβλεψη κάνω. Ναι. Δεν βλέπω να το παίρνει κανένας από τους δύο. Ναι. Φέτος θα έχουμε μάλλον έκπληξη στο κύπελο. Ναι. Οπότε ας μην φουσκώνουμε πολύ τα μυαλά μας, ας πάρουμε το πρωτάθλημα. Δηλαδή το πάρει Λαμία ή η Τρίπολη. Πιο πιθανό είναι τα παστά που κάνει δεν είναι μάπα παρά να το πάρει άλλο στο κύπελο, να ξέρεις. Θα το πάρει. Πιο πιθανό είναι τα παστά ψάρια που κάνεις να είναι μάπα παρά να το πάρει άλλο στο κύπελο. Ναι. Κράτα το αυτό που σου λέω. Εντάξει, εντάξει. Εγώ πρόβλεψη κάνω. Έτσι λέω. Εντάξει. Απλά να μην φουσκώνουν τα μυαλά μας. Εντάξει. Και να περνάτε καλά, παιδιά. Να σε καλά. Πάμε. Έλα, φίλε. Ναι. Αργιανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Άντερε, σαχλαμάρα. Ο Γρηγόρης είναι εκεί ή έχει φύγει. Έφυγε. Άντερε, σαχλαμάρα. Έπαθες αλλεργία, να πούμε. Περαστικά καταρχήν. Είσαι εντάξει.
Εσύ τη αλλεργία την έκανες ανεμοβλογιά μου. Έτσι με είπες. Ανεμοβλογιά. Καλά είσαι. Εγώ σου είπα ότι τρέχω με αυτό γιατί είναι ένα εμβόλιο που κάνει 4 εκατοσάρια και τρέχω σε κάτι χαρτιά να το κάνω 80 και εσύ το κάνεις ανεμοβλογιά. Τέλος. Λέγε. Τι τρόμπα Μαρίνα είσαι. Ρε. Λέγε ρε. Τι κάλτσα είσαι εσύ. Να, πρώτα απ' όλα για το Βέρι Άρης. Πιστεύω ότι είναι ένα κρίσιμο ντέρμπι της Βορειοελλάδος. Ναι. Αν θυμάσαι επειδή ο συναπτά έτη, φιλικά προετοιμασίας κάναμε, είχαμε κληρωθεί στο κύπελο, στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής παίζαμε. Ναι. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δημιουργείται όλος αυτός ο ντόρος, αυτά τα μάτς. Προωθούν το ΕΦΑ, αγωνίζεσαι, μαζεύουν τον κόσμο στα γήπεδα. Ναι. Μαζεύουν όλη τη φιλάθλη κοινότητα της Ελλάδας πάνω από μια τηλεόραση να παρακολουθεί καθυλωμένη τέτοια μάτς. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που εκπλήσεσαι. Πρέπει να δημοσιοποιήσουμε τον παίκτη που έκανε την καταγγελία. Γιατί έγινε από παίκτη της Βέρειας που δεν παίζει πλέον στη Βέρεια. Βέβαια δεν νομίζω, ναι, δεν νομίζω ότι από μια καταγγελία ενός παίκτη μπορεί να τιμωρηθεί ο Άρης και η Βέρεια. Αλλά εκείνο το μάτς έκανε μπάμος. Είχε κάτι το περίεργο να πούμε. Αφού αποκρούει ο τερματοφύλακας και δεν πάει κανένας αμυντικός και πάει ο Πασάς και χρήζεται σκόρο ο Πασάς. Και ο Κόκκινης λέει βάλε κόλο Πασάς. Έφαγε τόγκα αυτός ο παίχτης. Ναι. Μα δεν ξέρω. Για ποιο λόγο να το κάνει, άμα δεν έφαγε τόγκα. Αυτό λέει, ένα δάκωμα στο λαιμό. Πρέπει να το δημοσιοποιήσουμε. Παίζει άλλη ομάδα λέει. Ναι. Να σε ρωτήσω, εσύ παλιά έκανες ρεπορτάζ στην ομάδα μπάσκετ του Άρη. Όχι. Σε ποια ομάδα του Άρη παλιά έκανες ρεπορτάζ? Βόλεϊ στο φιλαθλητικό. Γυναικών. 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 Όχι ρε παιδί μου, επειδή είπες ότι μικρός που ήσουν στο σχολείο ήσασταν μόνο αγοράκια. Ναι. Τους μαύρους βλέπω μία σχέση αγάπης. Λέω μήπως ήσουν και σε ομάδα μπάσκετ του Άρη παλιά ρεπορτάζ ρε παιδί μου αυτό. Άντε ρε φύγε από εδώ πέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Έλα. Έλα φίλε. Τι κάνεις Κωστή, καλά είσαι? Καλά είμαι φίλε, κάπου σε ξέρω εσένα. Το γνωμικό είμαι, τι κάνεις? Γεια σου ρε γνωμικό, χάθηκες ρε γνωμικό. Πηγαίνω έρχομαι στο κυβερνοχώρο και ξαναέρχομαι. Τώρα πόσο καιρό έλειπες στον κυβερνοχώρο? Έλειπα καμιά τρία διαστημικά έτσι γιατί πάω και στο διάστημα. Α, είσαι διαστημικός, ωραία. Διαστημικός Spider-Man είμαι. Ναι. Τι λέει την Αριανάρα, πώς τη βλέπεις του χρόνου? Για να μείνω το κορμός και ο πρόεδρος κάνει και μεταγραφές και είναι πληρωμένοι πάντες. Είναι πολύ... Μετά τον πάω και καλύτερη ομάδα. Ναι, μετά τον πάω και καλύτερη ομάδα. Σωστό. Ναι. Ο Κόκκινος εκεί πέρα είναι? Όχι, ο Κόκκινος δουλεύει 2 ώρες τη μέρα και σήμερα πήρε. Πού είναι, κάτι θέλω να το πω ρε. Σε ακούει στο ράδιο. Πες το αν σήκα μία μέρα να πλακωθούμε στις πύρες και ακούμε μέταλ και όσοι και Black Sabbath και τέτοια. Να γίνουμε σαν τα σκυλιά κουτουλάμε. Πρόσεχε γιατί ο Κόκκινος άμα πλακωθεί στις μπύρες θα σε λιώσει εσένα. Δεν μπορεί. Από χτες. Ναι. Από χτες το μεσημέρι. Δηλαδή όχι σήμερα χτες. Ναι. Από χτες 6 ώρα. Ναι. Τα απόγευμα μέχρι τώρα δεν έχω κοιμηθεί και έχω πιει 32 μπύρες κουτάκια. Κουτάκια. Κουτάκια, ναι. Κουτάκια. Τα 0,33. Άμα είναι πιο μάγκα σας έρθει να κάνουμε διαγωνισμό. Ο Κόκκινος okay. Μπορεί να πιει φορτηγός της Άμστελ, ρε πλάκα κάνεις να πούμε. Βιτιοφόρα πρέπει να το βάλω. Ο Κόκκινος. Θα κάνω πολύ καλή παρέα μαζί του όλη την ώρα. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Θα πάρω στην γραμματεία, αφήσω το τηλέφωνο μου να έρθει το βράδυ από το σπίτι να πάρουμε ένα βιτιοφόρο να γίνουμε κομμάτια. Ναι, το ξέρω. Για. Το αμάξι ποιος θα οδηγήσει μετά. Αυτό είναι το θέμα. Δεν οδηγώ εγώ καλά αμάξι. Γεια. Δεν είπα εγώ ότι δεν έχεις καλό αμάξι. Ποιος θα το οδηγήσει είπα. Επόμενος κύριος, ναι. Έλα ρε. Έλα φίλε. Και μη σας ακούμε. Είπαμε. Ακούς. Ναι κύριε μου. Μογκολός. Έλα φίλε. Σε ποιο γυμνάσιο πήγες, στο 151. Λύκειο πήγα στο 151, ναι. Εκεί βγήκαν όλοι φελοί ρε, από καθηγητές μέχρι μαθητές. Όλοι φελοί. Μια χαρά βγήκανε. Παγκόσμιο... Ναι. Παγκόσμια στο μπάσκετ πήρε... Σε άντρες και γυναίκες καθόλου φελή δεν ήτανε. Μπράβο, βγει... άκου τώρα τα φελή. Α, σου πω. Έχουν βγει καθηγητές πανεπιστημίου από εκεί, έχουν βγει αλυταράδες από εκεί, έχουν βγει παίκτες από εκεί, έχουν βγει επιχειρηματίες από εκεί. Κουσταντίνε, ναι. Το 151 με λες ώρα, πράγμα με κάνεις. Όλοι τρελοί από εκεί βγήκανε. Άλλο τρελή, άλλο επιτυχημένοι. Και φελή. Και φελούς είχε. Ναι, ότι είχε και καμιά επιτυχία είχε.
Άλλο θέλω να σε πω. Ναι. Να πω, να δώσω τα χρόνια πολλά στον πρόεδρο μας, τον Ιβάν, να τα πολυκαταστήσει και περαστικά και κουράγιο και πολύ μεγάλη δύναμη και κουράγιο στο λιοντάρι του ΠΑΟΚ, το Μανάβη. Αν ήταν να διαλέξεις να ζήσει ένας από το Μανάβη ή τον Ιβάν, ποιο θα διάλεγες? Να ζήσουν και οι δύο, γιατί και οι δύο χρειάζονται. Α, έτσι, ε. Βέβαια, Κωνσταντίνε μου. Ναι, αλλά τώρα ο ΠΑΟΚ ανήκει στον πρόεδρό του. Ειδικά ο Μανάβης. Ναι. Ειδικά ο Μανάβης. Έτσι. Ήταν, κοίτα, το παν. Αν δεν ήταν αυτός, ήμασταν όλοι μερόκοτες. Δεν μου λες. Γιατί... Άκουμε και μετά πες μου. Ναι, ναι. Εάν δεν ήταν αυτός, είτε στον δρόμο για την Τούμπα, είτε στην Κερκίδα, ήμασταν όλοι άλλοι μερόκοτες. Τι ξέρεις, οι μερόκοτες που δεν τρώγονται. Δεν μου λες. Ορίστε. Μετά το Μάκη το Μανάβη, τι έβγαλε το οπαδικό κίνημα του ΠΑΟΚ? Τι δεν κατάλαβα για να ακούσω. Μετά το Μανάβη το χάος. Ποιος ήταν μετά? Αυτό σε ρωτάω. Ήτανε. Άκουμε. Ναι. Άκουμε. Εγώ είμαι 61 χρονών. Ναι. Ο Μανάβης πρέπει να είναι 68-69. Κοντεύει τα 70 νομίζω. Κοντεύει τα 70. Πήγα τον είδα. Ναι. Πήγα τον είδα στο νοσοκομείο. Ωραία. Λοιπόν. Με το Μανάβη. Ναι. Τον Νικόλα. Ναι. Τον Γκούλη. Ναι. Τον Βερνάρδο. Ναι. Και κάτι ακόμα που δεν θυμάμαι. Να θυμάσαι. Που δεν θυμάμαι. Ναι. Αλλά το παν, είτε στο δρόμο είτε στην Κερκίδα, ήταν ο Μανάβης. Ήτανε δες η ζωντάνια, η ψυχή, όχι μόνο της ομάδας, αλλά της Κερκίδας. Είχε ένα μυστικό εκείνη η Κερκίδα. Είχε. Το μεγάλο μυστικό εκείνης της Κερκίδας. Ποιο? Είναι ότι ήταν ενιαία. Εντάξει ρε, αλλιώτικα ήταν. Δεν ήταν άλλος εδώ, άλλος εκεί. Ήτανε και πολυπληθής και ενιαία. Ποτέ, εσύ ναι. Τον έζησες στο Μανάβη. Βέβαια, πώς δεν τον έζησες. Εγώ όταν μπήκα στη θύρα 3, στα επίσημα ήμουνα Άρης ΠΑΟΚ, το 2-1 και τα έχω δει όλα. Έχω δει για πορείες. Για ποιο χρόνο μιλάς? 81-82 και Δεκέμβριο το 81. Άρα δεν λέμε τάμπα λόγια, φίλε. Όχι, όχι, όχι. Εγώ από εκεί και πέρα. Μπήκε η κοιλώτα στην Τούμπα, μπήκε εγώ, ξέρω εγώ το τακούνι. Εγώ κατέβηκα από το χωριό. Μπήκε το Δελασάλ, χάλασε. Ναι. Εγώ κατέβηκα από το χωριό. Ναι. Πρόσεξε. Δεν πήγα να δω τον πατέρα μου. Δεν πήγα να δω τους δύο φίλους. Και πήγα στο Μανάβη γιατί κοίτα έπιανα καφέ στο μαγαζί του. Στο Μανάβικο. Και το κέρασα κι εγώ ένα καφέ στο δικό μου το μαγαζί του πατέρα μου, του συγχωρεμένου. Και είχαμε ένα γεια. Και είχαμε τα χώρια μας πήγαινε εκδρομές και αλλιώτικα. Έφυγες! Πάμε στο τελευταίο κύριο. Έτσι είναι η μορφή. Ο Μανάβης ήταν η μορφή. Και καλά έκανε η οικογένεια. Και αντί να τον αφήσει στο Ιπποκράτιο να σαπίσει ο άνθρωπος εκεί, όποιος πάει στο Ιπποκράτιο θα έχει θέματα, που δεν θα έχει αν πάει στο Διαβαλκανικό. Άλλη νοσηλεία το ένα, άλλη νοσηλεία το άλλο. Και για να ζήσεις, θέλεις λεφτά. Καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα ραπ. Έλα φίλε. Μ' ακούς? Αφού σε λέω έλα, δεν σε ακούω. Έλα ραπ. Πάμε στον επόμενο, φύγε, αργός είσαι. Έλα φίλε, ναι. Πάμε. Καλησπέρα. Είσαι ο τελευταίος. Καλησπέρα ραπ. Καλησπέρα. Καλά εσύ. Είμαι και στον κόκκινο. Κόκκινος κοιμάται τώρα. Δεν πειράζει, καλά κάνει να ξεσουρώσει λίγο. Ναι. Εντάξει, ωραία. Όντως χρειάζεται λεφτά, διαβαλγανικό κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα για την προηγούμενη ερώτηση, εγώ θα επέλεγα Σαββίδη γιατί μόνο αυτός έχει να δώσει και ο άλλος. Ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε. Ακριβώς. Ναι. Ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε. Άρα ανάγκη έχουμε περισσότερο του Σαββίδη τώρα. Ναι. Μάλιστα. Αυτό λέω τώρα εγώ σαν παοξής. Σωστό. Ναι. Από εκεί και πέρα, τι να πω, ρε Ραπτοβίλε, τι να πω. Τι να πω, η Εθνική πάει καλά, ο Κολοβός που τον έκραζες στις προάλλες, το έχω σε τον κολλάκι. Πάρ' το στον ΠΑΟΚ. Ε? Πάρ' το στον ΠΑΟΚ με τον Κουρμπέλη. Φυσικά πρέπει να τους πάρεις. Βέβαια, τι. Τι, Ολιβέιρα και Σάχοφ και... Ο Σάχοφ καλός είναι, άστο Σάχοφ. Ολιβέιρα και τέτοια. Πάρ' τον Κουρμπέλη να...
τα μάτια μας να πονέσουν ακόμα παραπάνω. Δεν βλέπουμε που δεν βλέπουμε καλά τελευταία. Ναι. Εντάξει, έγινε. Αυτά, να μην σας καθυστερώ. Δεν καθυστερείς. Υγεία να έχουμε. Μαρίνα Μπίκου, Τουλς Ειδήσεων. Έτσι, μπράβο. Και ακολουθεί η επόμενη εκπομπή με Κανελάκη, Δήμου και Γιαλάμα. Πετρωτός, πού είναι ο Κανελάκης? Έβαγε σκορδαλιά και βάρνε το στομάχι. Τέλος, θα τα πούμε αύριο. Γεια.